Να συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας με τον κύριο Χρήστο Βακύπουλο και τον κύριο Ευάγγελο Καραμπάτση, τον οποίο επίσης θα δείτε αμέσως στο γενικό μας πλάνο. Δεν είχα την ευκαιρία να σας πω περισσότερα πράγματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Περνάμε λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένα τώρα κάποια πράγματα από αυτά τα οποία κουβεντιάζονται γενικώς, να φτάσουμε σε μια άκρη, καθένας από τη θέση του να πει κάποια πράγματα από αυτά που πιστεύει και νομίζει ακόμα, δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι πιστεύω ότι. Έχω ενδείξεις, έχω αποδείξεις. Το High Channel ξεκινάει αυτή την ιστορία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και γενικότερα τα θέματα αυτά τα οποία ενοχλούν δύο πράγματα. Τη συνοχή του κράτους, του έθνους και αυτό που λέμε, αν θέλετε, προσιλητισμό. Αυτό είναι κάτι στο οποίο και το High Channel και η εκπομπή και εγώ προσωπικά θα σταθούμε απέναντι. Είναι άποψη, είναι πίστη, δηλαδή μπορεί ένας οποιοσδήποτε συμπατριώτης μας να πιστεύει όπου θέλει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να προσιλητίζει άλλους συμπατριώτες μας. Αυτό είναι το ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε και αυτό που θα σταθούμε πάρα πολύ σκληρά είναι το θέμα που δεν κρατώ όπλο να πολεμήσω. Έχω επ' αυτού κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις να κάνω. Πρέπει επίσης να σας πω ότι προσπαθήσαμε να βρούμε τον κύριο Ρέπα που εκπροσωπεί συνήθως τα λοιπά. Άφησαμε κάποια σημειώματα, έχουμε και το τηλεφωνό του και τα πάντα. Δεν θέλησε κανείς να μας απαντήσει. Η άλλη πλευρά που πάντα το High Channel. Στις επόμενες μέρες θα επιχειρήσουμε εκ νέου, θα προσπαθήσουμε εκ νέου. Θα βρούμε κάποτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν, πάντα για την άλλη πλευρά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Βακύπουλε, ο οποίος είστε ένας αξιωματούχος πρώην της οργάνωσης αυτή, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μάλιστα. Το τονίζω αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εδώ είναι να μας πείτε μερικές αλήθειες, γιατί εμείς δημοσιογραφικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αναζητούμε την αλήθεια. Έτσι, αυτό κάνουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, οι ερωτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε πόσους μάρτυρες έχουμε του Ιεχωβά στην Ελλάδα σήμερα? Ήτανε περί τις 24.000 και αυτό να γίνει αντιληπτό από το κοινό και από τους κρατικούς παράγοντες, όπως συνήθως είναι ο άνθρωπος. Στην αντίδραση σταθεροποιείται και μάχεται έτσι θηλυκά. Όχι, δηλαδή δεν θα περάσει η άποψή σου. Όταν αφαιθεί ελεύθερος ο ανθρώπινος παράγοντας, φθήρεται στη διαφθορά του. Ο χρόνος τον φθήρει. Έτσι παρατηρήθηκε στη Σουηδία ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με τις ενδεικνώμενες ελευθερίες που είχαν παλιά δεν μπορούσαν να σταθεροποιηθούν. Σε τόπους όπως η Ελλάδα κατά το παλιά χρόνια που υπήρχαν καταστάσεις όχι καλές βέβαια, εκεί πληθύνανε. Όπου υπάρχει κυνήγι και σφίξιμο σταθεροποιούνται οι μεν και προσέρχονται και άλλοι. Χωρίς να θέλω να σας διακόψω, επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις να σας κάνουμε, πείτε μου το νούμερο. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Τώρα είχαν 24.000 ναι. Μέσα σε ένα χρόνο, ναι. Μετά το δημοσίευμα του ελεύθερου του τύπου, ναι. Που έγινε στις 14, στις 16 του πρώτου 94, mm-hmm. Από τότε έκανε ένα λάθος η κλίκα του σωματείου. Ενώ σε αυτό το βιβλίο μου, να σας η πω. Μάνα μου η Πόρνη το αποσιώπησαν, ναι. Ο πρώτος υπεύθυνος του Τμήματος της Ελλάδος, Ιδραίος Πλάτων, έξυπνος άνθρωπος και δημοσιοσυσίτης, άριστος, έκανε φρόνημα ότι δεν πρέπει να ανασκαλυχθεί αυτή η κίνηση του Βακύπουλου. Το αποτέλεσμα ήταν γι' αυτόν σοβαρό, γιατί τον παραμέρισε η οργάνωση της Αμερικής και έφερε Γερμανούς, έφερε Εγγλέζους να γίνουν προτάτη του σωματείου. Τότε ήταν τμήμα της Ελλάδος. Mm-hmm. Τώρα από το 86 το μετέτρεψαν σε άλλη ονοματοδοσία
που υπάρχει άλλη σκοπιμότητα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να την εκθέσουμε ποια είναι η σκοπιμότητα της εταιρείας. Τώρα ονομάσανε το τμήμα της Ελλάδος και τέτοια τμήματα στον κόσμο υπάρχουν περί τα 100. Με 520 περίπου χιλιάδες αίθουσες ευκτηρίων οίκων που τις ονομάζουν αίθουσες βασιλείες. Εδώ δυσανασχετούν, αλλοφέρονται, κατηγορούν, βρίζουν, στυλιτεύουν την ελληνική, το ελληνικό έθνος και την ελληνική πολιτεία και δίδουν όλα τα κακά που προέρχονται από την επικρατούσα θρησκεία που είναι η Ορθόδοξος, ότι αυτή υπονομεύει. Με έρευνες δικές μου, τις οποίες έχω κάνει εγώ, όπως και σε αυτούς τους γνωρίζω, διέκρινα ότι όχι τους κατατρίχουν η επικρατούσα θρησκεία της Ορθοδοξίας, αλλά αδιαφορεί κιόλας. Παρεκτός ορισμένων μεμονωμένων καταστάσεων στον ελληνικό χώρο που έρχεται σε όξυση. Είπατε ότι η ελληνική εκκλησία αδιαφορεί για την ύπαρξη των μαρτύρων του Χριστού. Αδιαφορεί, δεν έχει σημασία. Είπατε ότι αδιαφορεί. Μάλιστα. Να παρακολουθήσω από κάτω. Είπατε ότι είχαμε 24.000, σήμερα πόσους έχουμε? Από τον καιρό που βγήκε αυτό και μεταξύ μας πάλι, για να μπορέσουμε να τα πάμε ξύλα γρήγορα, έχουν φυράνει στον ήλιο. Πώς και μείναν περίπου 19.000. Μάλλον. Πέστε μου παγκόσμια πόσο είναι το νούμερο. Παγκόσμιο περί τα 3,5 εκατομμύρια. Αλλά κάνουν το εξής. Κάθε Πάσχα, το λένε ανάμνηση. Είναι η Ιουδαϊκή ημέρα Πάσχα. Εδώ το γιορτάζουν και όπως το είπανε παλιά, οι Εβραίοι οι οποίοι είχαν σχηματίσει αυτό το κίνημα, αυτό είναι ένα θυγατρικό του κινήματος, ο θρησκευτικός τομέας που εδόθη στο Ρώσελ ανεξέλεκτα να ενεργήσει όπως αυτός το έχει σκεφτεί. Και αυτά τα είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ναι. Εγώ θέλω τώρα στο δεύτερο εδώ. Μπορείτε, στην Αθήνα πόσους μάρτυρες του Ιεχωβά έχουμε? Στην Αθήνα είναι περί τις 8.000. Είναι, δεν είναι 8.000. Πώς είναι στην επαρχία? Στην επαρχία καμιά 6 με 7.000. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι νησιά και άλλες, γιατί δεν ανθούν σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδας. Είναι χριστιανοί ή όχι? Τώρα αυτό με το ρωτάτε γιατί. Γιατί ο ορισμός χριστιανοί, χριστιανός, όχι με καμιά θρησκευτική δοξασία και κανένας θρησκευτικού δόγματος, με τη δική μου εξιδίας αντιλήψεως πεποίθηση. Γιατί είμαι μελετητής και ερευνητής των γραφών 30 χρόνια. Λοιπόν, το χριστιανός σημαίνει να στέκεσαι πλάι στον άνθρωπο. Αυτοί δεν δίνουν ούτε πρωτοκαλάδα στον οπαδό. Είναι νεροκουβαλητές και ό,τι έχουν και την οικονομική και την οργανική και την πολιτική εκμάδα που διαθέτει ο κάθε οπαδός του την παίρνουν. Εκτός από τους αργυρώνητους μισθοφόρους που διατηρεί, είναι μετρημένοι αυτοί οι προτάτοι μέσα στην κλίκα του σωματείου, μια πορτοκαλάδα δεν κερνάνε σε έναν οπαδό. Σε τι σημεία διαφωνούν ή συμφωνούν με την Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία? Σε κανένα δεν μπορώ να συμφωνήσω. Μάλιστα. Εγώ σας έχω μαζέψει αυτές τις ερωτήσεις που σας είπα επίσης. Τι άποψη έχουν σε σχέση με το αίμα, γιατί δεν κάνουν μεταγγίσεις? Εσείς εξακολουθείτε να πιστεύετε στην άποψη αυτή. Το λέω αυτό διότι οι τομές είναι πάντοτε στην επικαιρότητα με αυτό το θέμα, το οποίο δεν προλάβαμε και το κάνουμε τώρα. Το να πιστεύω στη μη μετάγγιση μέσω της γραφής. Τι πιστεύετε εσείς για αυτό το θέμα? Εγώ? Εσείς, ή τι πίστευα? Εσείς τι πιστεύατε και τι πιστεύετε τώρα? Πίστευα αυτά που ήμουν εκμαυλισμένος και πίστευα ότι αυτή η θρησκεία είναι αγνή, δεν αντιπροσωπεύει καμιά χυβδηρότητα. Μιλάμε για θρησκεία, κύριε Βακύβουλε? Όχι, ούτε θρησκεία. Τότε γιατί λέτε τη λέξη θρησκεία? Μα τώρα σας τα λέω που έφυγα από αυτήν την οργάνωση. Ναι. Τότε ήταν η θρησκεία για μένα. Ήταν οι χριστιανοί για μένα. Τι είναι τώρα? Όπως ήμουν και εγώ. Τώρα τι είναι? Δεν είναι, εκτός από θρησκεία και από χριστιανοί. Δεν είναι θρησκεία. Ό,τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς, μπορεί να αντικατοπτρίζει και να πρεσβεύει παρεκτός θρησκείας και Χριστού. Γιατί δεν εκπαιδεύονται για την άμυνα της πατρίδας μας εδώ? Γιατί δεν εκπαιδεύονται? Ναι. Και αυτό δεν είναι ότι είναι γραφικό αίρισμα. Και αυτό είναι πρόθεση σκοπιμότητας. Ακούμε. Να στρέφονται οι παγκόσμιοι προβολείς επάνω σε μια μειονοτική ομάδα θρησκευομένων, η οποία με την πρόθεση αυτή ότι λόγω της πεποιθήσεως και του φρονήματός του από την Αγία Γραφή δεν πιάνει όπλο, φυλακίζεται. Εξού και γύρονται διαμαρτυρίες προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη Διεθνή Αμνηστία,
κάπως αλλιώς να συμπεριφερθεί η κάθε χώρα, η κάθε πολιτεία. Αυτό όμως, κύριε Χούντα, δεν συμβαίνει στο Μεξικό. Ενώ εδώ υπάρχουν αντιρρησίες, στο Μεξικό ξέρετε πώς λειτουργεί η οργάνωση των Μαρτίνων Διόρων, το τμήμα, ως οικολογικός σύλλογος. Γιατί εκεί ο καθολικισμός δεν επιτρέπει καμιά θρησκευτική επίφαση, ούτε δοξασία, ούτε επίσημη, ούτε παραθρησκευτική έξαρση. Εκεί δεν είσαι καθολικός, σε τρώει μαρμάγκα. Και τώρα αυτοί όμως έρχεται εκ διαμέτρου μια αντίθεση. Όταν έρθει ο καιρός για στράτευση θα γίνει, να πάω φαντάρι. Εκεί μεθοδεύουν άλλο πράγμα, πληρώνουν αξιωματούχους. Γιατί ξέρετε, το βιωτικό επίπεδο του Μεξικού είναι τόσο χαμηλά που αρκεί ένα δεκάρικο να δώσει, άλλο το πήρε και σε κάνουν χατήρι. Τώρα παίρνουν μια κάρτα εφεδρίας οι κληρωτοί, αλλά είναι υποκείμενοι τον άλλο χρόνο πάλι να ξανακληθούν για στράτευση. Οπότε ξαναγίνεται. Αργυρώνεται ο αξιωματούχος και η εταιρεία τι απόφαση έβγαλε. Ότι ο αδερφός, ο χριστιανός, ο μάρτυρς του Ιεχωβά έπραξε καλώς. Γιατί υπάρχει οδηγία από την οργάνωση να μην δίνονται χρήματα στην κρατική πολεμική μηχανή. Αλλά τώρα ο Μεξικάνος οπαδός που πληρώνει τον αξιωματούχο να του βάλει μια κάρτα εφεδρίες, δικαιολογεί και λέει: δεν τα πήρε η κρατική μηχανή, τα πήρε άτομο ιδιοτέλειας. Προσωπικά. Μισό λεπτό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Να υποθέσουμε και για τον κύριο Καραμπάτση, αλλά κυρίως για εσάς. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είπα στην αρχή που θα σταθώ εγώ. Το τι πιστεύει καθένας και το τι θέλει να έτσι δέχεται σαν αλήθεια είναι δική του άποψη, αφορά εμάς σαν κράτος, δηλαδή ενώ το Υπουργείο Παιδείας και τα ανάλογα, τα αντίστοιχα αν θέλετε Υπουργεία, για την ενημέρωση και για την συνεχή αναζήτηση της αλήθειας που είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να προσπαθούμε. Εννοώ οι συνάδελφοί μου και εγώ. Εγώ θα στα δύο σημεία αυτά θα σταθώ και είπαμε θα σταθούμε σκληρά, τουλάχιστον σαν High Channel. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αύριο το πρωί αρνηθούν όλοι να πάνε στο στρατό, διότι είναι σαν εκείνο το περιβόητο, το πρόσφατο, το ξέρετε, το πρόσφατο. Γελάω τώρα. Είναι λυπηρό. Το γέλιο καλό είναι. Είναι λυπηρό. Έστω και η λαρό, βγήκε μια απόφαση ερμηνευτική από το Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία τέλος πάντων είναι σχετική, γι' αυτό με είδατε τώρα να γελάσω, δηλαδή η σύμπτωση, όχι πως υπάρχει πρόθεση, όχι, καθόλου. Λέω τι σύμπτωση. Γιατί περί συμπτώσεως πρόκειται, το πιστεύω ότι πρόκειται περί συμπτώσεως. Για τους μαθητές που θα δηλώσουν ότι είναι άθεοι, μπορούν να το δηλώσουν στο γυμνασιάρχη αυτό και να απαλλαγούν από οποιαδήποτε θρησκευτική εκπαίδευση. Ναι, θρησκευτική εκπαίδευση και βεβαίως και από την υποχρέωση να διαβάσουν το μάθημα και να το δώσουν. Εμείς είχαμε μια άλλη άποψη. Έχουμε συζητήσει με ανθρώπους του Συμβουλίου Επικρατείας. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να μιλήσουμε, γιατί έχουν ένα δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις που βγάζω και δεν μπορώ να κρίνω και τις αποφάσεις που βγάζουν οι συναδελφοί μου μέσα στον ίδιο χώρο. Το θεωρούν αντιδοντολογικό. Όμως κάπου αυτό το θέμα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί. Κάποτε. Θα δούμε πώς, θα βρούμε τον τρόπο, ούτως ώστε να μην θυγεί κανείς και να μην προσβάλλουμε τη διοντολογία της Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο είναι το μεγάλο δικαστήριο διοικητικών υποθέσεων της χώρας. Έτσι είναι, κύριε Καραμπάτση. Βέβαια, εδώ είναι κάποιες στις πιο σκοτεινές δυνάμεις, ο κ. Βαχύπουλος θα μας πει και περισσότερα, οι οποίες, επειδή βλέπουν ότι το 80% σύμφωνα με τα πρόσφατα Γκάλουπ θέλει υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, λένε θα υπάρξει κόστος και πολιτικό και οτιδήποτε άλλο εάν διανόμου εμείς το απαγορέψουμε, και προσπαθεί να μεθοδευτεί μέσω του Συμβουλίου Επικρατείας για να μην φανεί ότι είναι άνωθη η εντολή και κατά συνέπεια υπάρξει πολιτικό κόστος. Επειδή ο λαός θέλει κατά 80% να διδάσκεται στα σχολεία το μάθημα αυτό. Αλλά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, λέω το εξής. Από εκεί και πέρα, εδώ να προσθέσω κάτι στο κύριο Καραμπάτση. Καραμπάτση. Αυτό που είπατε είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εγώ σκέφτομαι με άλλον τρόπο. Λένε ίση μεταχείριση. Και εφόσον στον ψήφο επικρατεί η πλειοδοσία και άγεται η κυβέρνηση από την πλειοψηφία, εδώ γιατί τόσος χόρτος και τέτοια σπουδή? Αυτό μονάχα το κίνητρο εξετάζεται, όχι το αποτέλεσμα.
αφού είναι μια μειονότητα. 24.000, δεν θα βάλω 16 και 18 που έγινα, θα βάλουμε 30.000, 50.000. Γιατί στην εξώδικο διαμαρτυρία που με αποδίδουν, που με επιδώσανε, λένε ότι είμαστε 50.000 Έλληνες υπήκοοι. Ωραία. Είστε 50.000 Έλληνες υπήκοοι. Πώς είναι οι Έλληνες υπήκοοι, είναι 10 εκατομμύρια. Για 50.000 Έλληνες υπηκόους να ψηφιστεί διάταγμα περί του θρησκευτικού μαθήματος. Κύριε Χοντά, ερωτηματικό έργο βάζω. Κύριε Χοντά, αν επιτρέπετε σε αυτό. Συνήθως μας έχουν ζαλίσει με το να μας λένε για δικαιώματα μειοψηφίας. Τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, του 99% των Ελλήνων. Πώς θα τα ακούσετε? Ωραία, τότε να σας πω τι εννοούσα σκοτεινές δυνάμεις. Όχι, είναι τελικά ερωτήματα αυτά, κύριε Χοντά. Τότε να σας απαντήσω τι εννοούσα σκοτεινές δυνάμεις, για να μην αφήνω και ορίτε κάποιο. Κάποτε ρώτησε ένας επίσκοπος, δεν θα το αναφέρω, τον Μακαρίτη τον Αβέρο. Γιατί αφήσατε, ενώ τα παιδιά μας πάνε και πολεμάνε για την πατρίδα, ελεύθερους τους μάρτυρες του Ιαχωβά να μην πολεμάνε? Και λέει, θα σας το αποκαλύψω. Δεχθήκαμε φοβερές πιέσεις από την ΕΟΚ. Και όταν λέμε ΕΟΚ, εννοούμε αυτούς που ελέγχουν την ΕΟΚ. Δεν μπορούμε, κοιτάξτε, κύριε Γραμμάτση, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για έναν ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή και δεν μπορεί να μας αντικρούσει. Ναι, με συγχωρείτε, μπορώ να επέμβω. Συγγνώμη, τα είπε προσωπικά σε συγκεκριμένο επίσκοπο που ζει σήμερα και μπορεί να καταθέσει. Θα μου επιτρέψε. Κοιτάξτε, ο επίσκοπος και οι επίσκοποι γενικώς σε αυτή τη μάχη θα πρέπει να σας πω ότι δεν τους έχω δει ποτέ. Ορίστε. Επειδή επικαλούνται Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει ενώπιον δύο μαρτύρων, πας λόγος βεβαιούται. Τώρα κατατοδοκούν αυτόν την πίστη και την πεποίθηση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Δυο μάρτυρες δεν βεβαιώνουν το δικό μας το λόγο, εξ αντιθέτου διαμέτρου, ορθόδοξος και μη ορθόδοξος. Και έχουμε τις ίδιες ενημερωμένες αντιλήψεις. Όχι, δεν είναι φανταστικές, φανταστική εκπεφρασμή αυτές και έτσι θελικές. Είναι από γνώση, αυτό συμφωνώ, έτσι είπε ο κ. Σαβέρο. Έχω πρόσφατα κάτι άλλο εγώ αποκαλυπτόμενο. Και έγινε πρόσφατα από τα δικά σας κανάλια. Προχωρώ. Είμαστε δεσμευμένοι. Προχωρώ. Γνωρίζετε ποιος το είπε. Προχωρώ. Και η Ολλανδία δεν απειλείται, η Γερμανία δεν απειλείται, η Αγγλία δεν απειλείται, η Ελλάδα όμως απειλείται. Ούτε αυτό με διαφέρει. Εάν αύριο το πρωί πούνε όλοι ότι εγώ είμαι μάλιστα του Ιαχωβά, έτσι, και δεν θέλω να πάρω το όπλο να πολεμήσω. Και αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας τι θα γίνει. Δηλαδή εμείς και εδώ σε πρέπει... μια δύσκολη θέση, κατάσταση που θα βρεθούμε, είμαστε σε κάποια, έχουμε κάποια προβλήματα, τα ξέρετε και τα γνωρίζουμε όλοι. Σε αυτή την περίπτωση που θα γίνει ομιγέννητο, ναι, συμβεί να έρθουμε σε μια σύγκρουση ενόπλης, όπως λέμε. Προχθές ο κύριος Τσαρούχας. Μισό λεπτό. Ενόπλης, όπως λέμε, με τις γειτονικές φόρες. Ευχόμεθα αυτό να μην συμβεί ποτέ. Τότε τι θα γίνει, θα μας πείτε ότι δεν παίρνουμε τα όπλα και δεν πάμε πουθενά? Και το πλέον φοβερό το κατάλαβα αυτό. Είναι ότι εδώ στα έντυπά τους λένε ότι επιτρέπεται η άμυνα. Όταν δηλαδή λέει μας επιτεθούν, οφείλουμε να αμυνόμαστε. Το λένε εδώ στα έντυπά τους. Όμως, σαν κράτος γιατί? Λένε ότι θα αμυνθούμε όταν μας δώσει εντολή η κυβέρνησή μας. Γιατί λένε ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ξέρετε ότι αυτή είναι καθαρά σιωνιστική οργάνωση, άλλωστε οι ίδιοι το ομολογούν στα έντυπά τους και συγκεκριμένα στις γραφικές μελέτες, στον 7ο τόμο, σελίδα 546, οι γραφικές μελέτες στην έκδοση των μαρτύρων του Ιεχωβά, λένε «Πάντες οι λαοί του κόσμου θέλουν συγνωρίσει ότι ο Κύριος κατέριψε την Εκκλησία, τον εκκλησιαστικισμό, εξήρανε τη χριστιανοσύνη και ζωοποίησε το σιωνισμό και τον Ιουδαϊσμό». Δηλαδή οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικροτούν και ευνοούν τους σκοπούς του σιωνισμού και θα ήθελαν να δουν μαραμένο και εντελώς αποξηραμένο τον χριστιανισμό για να ανθίσει στο έδαφος του ο Ιουδαϊσμός και ο σιωνισμός. Και ξέρετε, όταν πήγα στο Ισραήλ, δύο φορές έχω πάει στο Ισραήλ και οι γυναίκες φέρουν όπλα. Ενώ αυτοί λένε ότι δεν μας επιτρέπει. Εκτός λέει και όταν πάρουμε εντολή από την οργάνωση και γίνει λέει το παγκόσμιο κράτος. Διότι παρερμηνεύουν το λόγο του Χριστού που λέει «Ερθέτω η βασιλεία σου» και το θεωρούν σαν κοσμική βασιλεία με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, πρωθυπουργό τον Αβραάμ, υπουργό αμήνης στον Ιησού του Ναβί κλπ. Αλλά αυτά είναι... Ο Χριστός όμως είπε στον Πιλάτο «Η βασιλεία ημί ούκιαστη εκ του κόσμου τούτου». Δηλαδή μίλησε για πνευματικό βασίλειο. Εγώ δεν μπερδεύομαι, κύριε Καραμπάτση, σε αυτά τα θέματα. Δεν μπερδεύομαι καθόλου, δεν θέλω να πει. Εμένα ένα πράγμα με ενδιαφέρει, κύριε Βαγγίπουλε. Εκείνο
εκείνο το οποίο σας είπα πριν. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν κρατήσει κανείς όπλο, εμείς τι κάνουμε εδώ σαν κράτος. Εξυπακούονται προτεκτοράτο, συγγνώμη, προτεκτοράτο, όπως το παραλίγο του 1913 στη Θεσσαλονίκη. Θα προχωρήσω. Κύριε Κούντα, να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε τόσα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία. Θα έρθω. Έχουμε στο θέμα της αστυνομίας. Δεν θέλουν λίγη αστυνομία να κρατάει όπλα. Δηλαδή θέλουν τη διάλυση και της αστυνομίας από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Τώρα. Πέστε αυτό που λέει στο βιβλίο του Σωτηρία, ότι το διαβάζω σελίδα 276, ο νόμος του έθνους ή κυβερνήσεως, ο οποίος εξαναγκάζει το τέκνο του Ιαχωβά να χαιρετά την εθνική σημαία της Ελλάδος, εξαναγκάζει το άτομο να χαιρετά το διάβολο. Παρομοιάζω δηλαδή τη σημαία μας, που για την οποία χύθηκε τόσο αίμα και έχουμε τόσα κόκαλα μαρτύρων και ηρώων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Η σημαία μας είναι διάβολος. Ναι, διάβολος κατά αυτό. Όχι, όχι, τι όχι. Λέει, Κουρέλ. Πατσαβούρα. Πατσαβούρα. Το λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτό, πατσαβούρα. Η πολιτική κυβέρνηση είναι του διαβόλου και οι θρησκευτικοί ηγέτε είναι τσιράκια του σατανά. Άρα όλοι οι κρατικοί παράγοντες, όλη η κυβέρνηση είναι όργανο του διαβόλου. Αλλά εγώ κάνω το ερώτημα, αφού είναι του διαβόλου όλα αυτά, γιατί πάνε στο διάβολο και ζητάνε θέσεις εργασίας? Και διαμαρτύρονται γιατί δεν διορίζονται, λέει, οι επιστήμονές τους, ναι, εκεί είπαν έχουν κάποιο μαθηματικό. Και απήντησα εγώ ότι στην Άξο υπάρχει φιλόλογος καθηγήτρια η οποία έκανε προσελητισμό στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου και μάζεψαν υπογραφές οι γονείς για να την απομακρύνουν. Άρα λοιπόν, αν βάζουν σε τέτοια πόστα, σε διδασκαλία, σε καθηγητές, σαν καθηγητές, άτομα που μπορούν να επηρεάσουν τα μαθητόπουλα και να κάνουν έτσι προσιλητισμό. Παραβιάζοντας φυσικά το Ελληνικό Σύνταγμα που λέει απαγορεύεται ο προσιλητισμός και λέω το Σύνταγμα του 1975. Αλλά εκεί που θα επιμείνω και πρέπει να το ακούσουμε όλοι είναι ότι οι κύριοι λένε συνέχεια ότι, ότι θα καταστραφεί ο χριστιανισμός και θα ανθίσει ο σιωνισμός. Άλλωστε ο αρχηγός τους, όπως θα μας πει ο κύριος εδώ Βαχύπουλος, ο Κάρολος Ρώσερ ήταν εβραιοαμερικάνος έμπορος σιωνιστής. Το πρόβλημα όμως... Τα είπαμε, αυτές είναι εκεί. Ακριβώς. Σε εκπομπής. Το πρόβλημα όμως που θέλω να θέσω είναι το εξής. Αφού λένε ότι η σημαία μας, όπως είπαμε, είναι διάβολος. Οι εξουσίες... Η σημαία μας είναι διάβολος. Είναι, ναι, χαιρετά το διάβολο. Ναι, λέει όμως, θα το διαβάσω όπως το λένε στο βιβλίο του Σωτηρία, σελίδα 276. Ο νόμος του έθνους της Ελλάδας, έτσι, που αναγκάζει το τέκνο του Ιεχωβά να χαιρετά την εθνική σημαία, την ελληνική, εξαναγκάζει το άτομο να χαιρετά το διάβολο. Είναι ακριβώς από το βιβλίο του Σωτηρία. Δηλαδή όποιος χαιρετά τη σημαία, χαιρετά το διάβολο. Α, σε άλλα θα σημεία λένε πατσαβούρα. Θα πούμε αυτά σε λίγες μέρες. Θα προχωρήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, πηγές χρηματοδότησης τους. Τι συνεισφέρουν εσείς ως παλαιό μέλος της οργάνωσης τα μέλη και από πού αλλού εισπάτουν χρήματα? Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Θα τα πείτε όμως γρήγορα, διότι ο χρόνος είναι λίγος. Οι οπαδοί πρώτα είναι αυτοί που τους απομυζούν κάθε εικμάδα οικονομική, όπως είπα προηγουμένως, με παράλληλη εθελοντική, σε εισαγωγικά, εθελοντική υπηρεσία και εισφορές. Τι εισφορές? Εισφορές. Εγώ θα πάρω, αδερφέ, για το κτίριο που θα κτίσουμε τα air condition. Ο αδερφός προθυμοποιείται, διότι τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός. Έχουμε και ένα αποσπασματικό εδάφιο της γραφής να ανταποκρίνεται η οδηγία. Εγώ θα πάρω τις μοκέτες. Οι άλλοι που δεν μπορούν θα βάλουν εθελοντική εργασία. Και άλλοι που δεν μπορούν ούτε εθελοντική εργασία, ούτε να συνεισφέρουν οικονομικά, εκείνοι είναι, ναι αδερφοί, ναι, ξέρω το αίτημά σου. Χρήματα εισφέρουν κάθε μήνα οι οπαδοί? Όλοι, πέντε φορές το μήνα. Και παράλληλα σε έκτακτες... Τι πέντε φορές το μήνα, ξεκάθαρα πέστε τα. Πέντε φορές το μήνα θα βάλει μέσα στο κουτί καλών ελπίδων. Υπάρχει τι άλλο... Τι είναι αυτό, πέστε μας αυτά, τα ξέρω εμείς αυτά. Υπάρχει κουτί, τι κουτί είναι αυτό? Κουτιά, όχι κουτί. Κουτιά, κουτιά. Πού? Μέσα στην αίθουσα έχει ένα τραπεζάκι. Ναι. Είναι παραμάσχαλα εκεί. Ναι. Με συγχωρείς που μιλώ έτσι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πέστε τα. Πέστε όχι τα. Δεοντολογικά. Ναι, ναι. Παραμάσχαλα εκεί στην άκρητσα, ναι. Υπάρχει το τραπεζάκι, ναι. Με τα κουτιά, ναι. Μπαίνεις τα βλέπεις, βγαίνεις τα βλέπεις, ναι. Γίνεται η κατάλληλη και το κατάλληλο πατρονάρισμα, ναι.
τον ιερόν δότη αγαπάει, ναι, ο Θεός, και ναι, έκαστος ας βρεθεί πιστός εις την οικονομία του Θεού, ένα εδάφιο από την προσκοληθίους, και τώρα ο παδός έχει εκμαυλιστεί, η συνείδηση του πάει, έχει καταστραφεί. Μπείτε στην ουσία, κύριε Βαγγιπούλη. Τώρα μπαίνοντας βγαίνοντας να βλέπεις τραπεζάκι με τις τρύπες στα κουτιά, τι θα κάνει. Σε υποχρεώνει να βάλεις λεφτά. Δεν μπορεί να σε επιβάλλει λεφτά, γιατί θέλει καραμπινάτος εκβιασμός ύστερα. Το να σε υποχρεώσω. Μισό λεπτό που σας δω. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό που σε λέω σε υποχρεώνω. Όχι, όχι, άλλο λέω. Μπορείτε να ζείτε σε έναν παράδεισο. Άλλο λέω. Τα μυαλά δεν παίρνουν. Συγγνώμη. Μπαίνει, βγαίνει, δεν βάζει ποτέ λεφτά. Τι γίνεται. Αυτό είναι άξιος της τύχης. Δηλαδή. Θα τον κρίνει ο Ιεχωβά. Τι θα γίνει δηλαδή. Τίποτα. Μένει στην οργάνωση. Μένει εκεί πέρα. Μπαίνει, βγαίνει. Αποτελεί αριθμό δημογραφικής ένδειξης. Με συγχωρείτε, δεν τον υποχρεώνει να φύγει από το σωματείο, τι είναι. Όχι, πώς θα τον υποχρεώνει. Μένει μέσα, μένει μέσα, αλλά δεν δίνει μία. Δεν δίνει μία. Ωραία. Τα περιοδικά θα τα πάρει όμως. Μισό λεπτό. Τα περιοδικά θα τα πληρώσει. Τι θα πληρώσει. Βέβαια, τα τέφη που θα πάρει. Τα βιβλία. Τρεις φορές το χρόνο βιβλία. Και κάθε 15 μέρες δύο περιοδικά. Με συγχωρείτε, τι θα πληρώσει. Το κόστος των περιοδικών. Το περιοδικό, το τίμημα. Τα περιοδικά αυτά στα γραφεία. Εδώ στο μισό λεπτό. Τα περιοδικά έχουν ένα κόστος. Ναι. Παραγωγής. Αυτό είναι. Τι πληρώνεται, το κόστος. Μα εθελοντική εργασία προσφέρονται από εθελοντάς. Άλλο σας λέω εγώ. Ξεχάστε το αυτό. Αυτός που θα πάρει το τεύχος αυτό, τι πληρώνει. 50 δραχμές στην κίζα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πληρώνει 50 δραχμές. Το καιρό τότε. Μάλιστα. Τώρα τα δίνουν τζάμπα. Δεν τους παίρνουν λεφτά. Σε πιο μικρή ύλη χαρτί, ναι, ηλουστρασιών. Τζάμπα, αδερφή, η οργάνωση τα δίνει. Κοιτάξτε ένα τζάμπα. Στο πλάι είναι τα κουτιά. Τώρα ξέρετε ότι έχουμε έξοδα. Και εκεί οι αδερφοί που εργάζονται γίνονται οι ομιλίες αυτές. Και οπότε ο παδός είναι αναγκασμένος. Τι περιουσιακά, τι περιουσιακά στοιχεία έρχεται τον Αμπτάλο. Διαθέτει η εταιρεία. Α, αυτά τώρα τα περιουσιακά στοιχεία που ζητάτε. Θα σας πω μονάχα. Να ψάξετε τα 10 εκατομμύρια δολάρια βάσει επενδυτικού προγράμματος που εισήχθησαν, αν εισήχθησαν, και πώς εξήχθησαν και πώς στον ελαιόνα των Θηβών τα κτηριακά συγκροτήματα που κτίστηκαν σε μια τεράστια οικοπαιδική έκταση και βάσει του κανονισμού των επενδυτών κάθε αλλοδαπής εταιρείας τι υποχρεώσεις έχει και τι έκαναν αυτοί εκεί. Τρία τεμάχια συλλογικού κτήματος το διαμήρισαν στο ΕΜΕΝ της Γερμανίας, στις Αγγλίες, για να φύγουν τα δικαιώματα από εδώ και να πάνε εκεί. Ενώ αυτό το συγκρότημα πρέπει σε μια πενταετία να εξαγοραστεί. Τι έκανε τώρα. Η εταιρεία αποτραβήχθηκε σχηματίζοντας ένα όργανο άλλης ονοματοδοσίας, σωματείο, το οποίο αγόρασε το σωματείο όλα αυτά, τα περιουσιακά στοιχεία του επενδυτικού προγράμματος. Με τι λεφτά. Αυτά στο αυρίο ο κύριος, πώς τον λένε, τον Παπαδόπουλο. Αλέξανδρο. Ο κύριος Αλέξανδρος που λέει, είπε, εγώ δεν κάνω δηλώσεις, παίρνω δηλώσεις. Από εκεί πήρε καμιά δήλωση. Αν μου επιτρέπετε και Χούντα, μέσα από τα βιβλία τους να επαληθεύσω αυτά που λέει ο κύριος Μαχικό. Λοιπόν, δεν ξέρω, εδώ έχουμε στα βιβλία του Μαρτίνου του Ιεχωβά που φαίνεται ότι τους έχουν 5 εβδομαδιαίες συναθρήσεις όπου φυσικά τους γίνεται η ανάλογη πλήση εγκεφάλου και καταβάλουν την εισφορά. Εδώ φαίνεται να τη γίνονται τα χρήματα της Σκοπιάς και το Ξύπνα, τα τεράστια κτίρια του Μαρτίνου του Ιεχωβά που είδαμε στο βίντεο και το κτηριακό συγκρότημα στη Νέα Υόρκη, ένα τεράστιο τετράγωνο. Εδώ τώρα στην Ολλανδία πώς διοχετεύτηκαν τα χρήματα που μαζεύτηκαν από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα γυροκομείο ή ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν από την Ελλάδα. Ναι, για το μέλλον στην Ολλανδία. Εδώ δηλαδή πουλάνε στα ελληνικά διάφορα έντυπα και μας μιλάνε για την Ολλανδία, βλέπετε. Που λέει ότι τα λεφτά αυτά. Λέει, κοιτάξτε, οικοδόμησης για το μέλλον στην Ολλανδία. Δηλαδή μαζεύουν χρήματα για να ενισχύσουν εδώ κάποια κτίρια που γίνονται στην Ολλανδία. Τα κτίρια του Μαρτίνου του Ιεχωβά και βλέπουν ούτε ένα γεροκομείο ή ορφανοτροφείο δεν υπάρχει. Είναι στα ελληνικά. Ναι, όταν... να μου πείτε κάτι. Ναι. Τώρα αυτά δεν τα ξέρουν οι οπαδοί όμως. Μάλιστα. Αυτά τα ξέρουν οι μοιημένοι του κινήματος και η οργάνωση η πρωτάτη. Δηλαδή κυβερνάει κράτος εν κράτη και εδώ πέρα πάσα του τάφου συζή και η σιωπή των αμνών. Θα πρέπει να πούμε ότι και οι περισσότεροι είναι θύματα, έτσι. Εκτός από τους θύτες πάνε και πολλά σύμματα. Όχι, όχι οι περισσότεροι, όχι.
Όλοι οι οπαδοί είναι θύματα, παρεκτός μικρών εξαιρέσεων, οι οποίοι έχουν μοιηθεί να υποστηρίζουν με κίνδυνο τη ζωή τους τα συμφέροντα της εταιρείας στην Ελλάδα. Ρωτήσατε προηγουμένως πώς τους εξαναγκάζουν. Ορίστε, τους υποχρεώνουν να συμπληρώνουν μία έκθεση ευαγγελιζομένου για εβδομαδιαία υπηρεσία στον αγρό. Και βλέπετε εδώ, συμπληρώνουν τις ώρες, τις εβδομαδιαίες που πάνε και κάνουν με το Σκοπιά και το Ξύπνα. Ναι, ξέρετε όμως αυτό, ότι οι οπαδοί δεν γνωρίζουν τι ιστορία αυτό. Ναι, ξέρετε είναι... το αντικείμενο, γιατί υπάρχει αυτή η ορολογία της ώρας που εργάζεται ο οπαδός. Και όταν μιλάει με έναν άλλον, γράφει την ώρα πόση ώρα ευαγγελίστηκε. Για να παίρνει εκεί μέσα. Όχι. Θα τα πούμε άλλη. Ωραία. Στη συνέχεια. Τι αντιπροσωπεύει για την εταιρεία αυτό. Όχι τώρα να το πούμε. Ποια άλλη στιγμή. Αυτά τα γράφω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου μου. Ωραία. Πέστε τα. Ωραία. Τι συμβαίνει. Ναι, τι εδώ συμβαίνει. Ελέγχεται ο οπαδός. Ναι. Αν είναι χρησιμοποιήσιμος ή καμένο χαρτί. Και ανάλογα τώρα, βάσει τη στατιστική, πόσους οπαδούς έχουμε οι οποίοι αναλωμένοι και άκαρποι πλέον, βάσει της δομής του Μοσάβ, έχω το Ισραηλιτικό κράτος πως εργάζεται. Λοιπόν, τι γίνεται. Πρέπει βάσει αυτού, γιατί παγκοσμίως ελέγχει την κατάσταση του έργου. Mm-hmm. Τόσοι έχουμε άχρηστους, τόσοι έχουμε αδρανείς, τόσοι έχουμε έτσι και έτσι και τόσοι έχουμε δραστηρίους. Μας χρειάζεται μια χρονολογία καταστροφής Αρμαγεδόνου. Να κινητοποιηθούν άπαντες, για δραστηριοποίηση, ο ένας να φέρει άλλο έναν, ο άλλος να φέρει άλλο και παράλληλα να αρπάξουμε τον πλούτο όλο, γιατί η καταστροφή του Αρμαγεδόνα έχει δύο σκοπούς. Πρώτα να δραστηριοποιήσει τους νεκρούς οπαδούς που είναι μέσα και δεν είναι δραστήριοι για λόγους ποικίλους και πολλούς. Και δεύτερο να τους πάρει και τα χρήματα. Να μου επιτρέψετε κάτι, καταστροφή όπως είπατε αυτή, να το κάνετε πιο λιανά, γιατί μπορεί κάποιοι τηλεθεατές μας να μην το αντιλαμβάνονται αυτό ή να μην γνωρίζουν, γιατί δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ναι, είναι... Τι θα πει αυτό, η ημερομηνία καταστροφής της γης. Ναι, εντάξει. Από τον Ιεχωβά με Αρμαγεδόνα. Μισό λεπτό. Δεν μας ενδιαφέρει το παρακάτω. Ημερομηνία καταστροφής της γης. Ναι, ημερομηνία. 1975 παραδείγματος χάρη. Τι λένε λοιπόν. 1914. Τι λένε λοιπόν. 1940. 1925. Δεν είναι αυτά, κοιτάξτε, ο κόσμος. Δεν τα ξέρει αυτά οι τηλεθεατές οι δικοί μας. Εσείς σαρωτικά τώρα απαντάτε. Όχι, για να τα πούμε ένα-ένα. Δηλαδή, είχαν βάλει ημερομηνίες όπου ο κόσμος θα καταστραφεί. Πέστε μας μία. 1879. Γιατί τόσο αργά το λέτε. Πίσω, για να γίνει σαφές. Άλλο. Δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν καταστράφει. Νέα ημερομηνία. Νέα ημερομηνία. Ποια. 1914. Νέα ημερομηνία. 1925. Νέα ημερομηνία. 1940. Νέα ημερομηνία. 1975. Νέα ημερομηνία. Νέα ημερομηνία. Τώρα έγινε πολύ δημαγωγία από μέρους μας με τις καταγγελίες. Και τώρα η οργάνωση κρατάει αποστάσεις από αυτό το πράγμα. Αλλά ο Αρμαγεδόνας είναι όσο το δέρμα από το πουκάμισο. Ακούστε κάτι. Εσείς είστε οπαδός επί 30 τόσα χρόνια. Έτσι. 22 χρόνια. Καλά. Όλες αυτές... Οπαδός ήμουνα τα πρώτα 5 χρόνια. Ναι. Αυτές είσαστε στέλεχος, αξιωματούχος. Ύστερα μετά προχώρησαμε. Αξιωματούχος. Καλά, τόσο καιρό δεν καταλαβαίνατε ότι αυτά τα πράγματα δεν επαληθεύονται. Τι, δεν μπήκατε σε κάποια σκέψη. Για το 22. Ερώτηση, λέω. Ναι, σας απαντήσω όμως, δεν μπορώ να απαντάω λακωνικά. Ναι. Για το 22 Αρμαγεδόνας, για το 25 Αρμαγεδόνας και για το 14 δεν γινόταν συζήτηση, αλλά ούτε υπήρχαν και τα στοιχεία, τα παλιά τα βιβλία της οργάνωσης στα χέρια μας. Γιατί αυτά τα έχουν μαζέψει από όλους τους γέροντες οπαδούς. Από πού να ενημερωθούμε ότι αυτό έγινε. Ο κόσμος μας έλεγε, ψέματα είναι αυτά, τι έλεγα, ηλίθιοι είναι. Θα κάνουμε και μια καταγγελία αυτά που πρέπει να γίνει, ότι τα έχουν πάρει και από την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα παλιά τους έντυπα. Και για να τεκμηριώσω τα όσα είπε, εδώ βλέπουμε ότι το 1914 στο βιβλίο τους «Ο καιρός εστίν εγγύης», στη σελίδα 277 λένε ότι όλες οι κυβερνήσεις των κρατών θα ανατραπούν για το έτος του 1914. Δεν βγήκαν αληθινοί. Μετά στο βιβλίο «Χαραυγή της χιλιατηρίδας». Καλά φαίνεται, λένε... παραμύθια τώρα. Ναι. Αυτά είστε, τώρα επιμέρους. Δηλαδή εγώ πολλά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι. Σας δίνουν τα πιστήρια ότι όντως τα βιβλία τους υπόθηκαν. Πέστε μου κάτι, και τι γίνεται τώρα με αυτό, εδώ ρωτάω. Με ποιο? Τι γίνεται τώρα με αυτό το κόλπο ότι θα έρθει ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό και θα κρυθεί και θα καταστραφεί κτλ. Βάλτε λεφτά. Τώρα που γυρίζει. Όχι τώρα που γυρίζει, αλλά θα σε βάλουμε μια ημερομηνία πάλι. Ναι. Πρέπει να περάσουν τώρα, επειδή έγιναν πολλές προσαρμογές και έχει επιτύχει κατά κάποιον τρόπο το κίνημα παγκοσμίως. Τώρα βγήκε ο κύριος Μπούς και του είπε φανέρα μετά τον Περσικό.
Νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό το διδάσκαμε εμείς μέσα στις αίθουσες πριν 30 χρόνια. Νέα τάξη πραγμάτων, που πίσω από τη νέα τάξη πραγμάτων έγινε το Άγιο Πνεύμα του Ιεχωβά. Εσείς τα διδάσκατε αυτά? Βέβαια τα διδάσκαμε. Είσαστε, πώς το λένε... Τέσσερις σχολές Γαλάδ πέρασα. Σχολές που δεν υπάρχουν στα πανεπιστήμια αυτά. Εσείς? Ναι, εγώ. Για να μάθετε να διδάσκετε. Για να μάθω να διδάσκω την απάτη. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο. Αλλά όχι εκ προθέσεως εγώ, εστερνιζόμενος αυτά τα οποία, με την καλή έννοια ότι αυτά είναι οι αλήθειες. Έβλεπα τις αδικοπραξίες, τις σύντριγες, τους φετηρισμούς, τις δολιότητες, διαζύγια, πορνίες, γιατί ήμουνα προεδρεύω του δικαστικού σώματος. Και στο σπίτι μου πήγαινα η ώρα μία. «Πού είσαι, βρε άντρα μου», με έλεγε η γυναίκα μου. «Γυναίκα, το έργο του Θεού θα κάνουμε. Υπηρέτη του Θεού είμαστε. Λαός Άγιος. Ιεράτευμα Άγιον, το οποίο ο Θεός εξέλεξε για να εξαγγείλεται τις αρετές του». Ευλόγησον. Ευλόγησον. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει. Οπότε, τα λεφτά. Ποια λεφτά? Αυτά που τα λεφτά που λέτε, πώς μαζεύονταν μετά από το ότι θα καταστραφούμε? Όχι. Τι? Αυτά, μα κάθε εβδομάδα μαζεύονταν, κάθε μήνα εμείς οι επίσκοποι συνερχόμεθα. Είσαστε επίσκοπος εσείς? Ναι, θρησκευτικός λειτουργός, επίσκοπος της Εκκλησίας, επίσκοπος γραφικών μελετών, επίσκοπος αγρού. Μιλάμε για επίσκοπο δηλαδή τώρα. Θρησκευτικός λειτουργός, επίσκοπος ασφαλιστικής ασφαλείας, γιατί ήμουν ενδειγμένο άτομο. Να βγάζομαι τη μυρωδιά στο νομικό. Και ό,τι αντίξουν η συνθήκη και στον Παπαδόπουλο της ορολογίας, ό,τι υπήρχε ο Βαγκύπουλος να πάει μπροστά. Και έβγαζα ταγματαρχαίους μυστικούς έξω και μου δίνουν συγχαρητήρια. Γιατί είχα και τη θέση του ταξιθέτου επισκόπου, ήταν άλλη. Επίσκοπος τι βαθμός είναι? Το λέει επίσκοπος. Όχι πληρωμένη αυτή. Μετά από μένα ήταν η μισθοδοτούμενη της κλίκας. Τα λυκόσκυλα που υπάρχουν σήμερα με το σωματείο. Άλλο λέω. Ποιο? Επίσκοπος τι βαθμός είναι, μεγάλος βαθμός? Δεν έχει συγκριτικό βαθμό με την επικρατούσα θρησκεία. Καλά. Πατριάρχης, διάκο, δεν έχει διαφορά. Άλλους ορισμούς θέσεων υπάρχει. Τα χρήματα αυτά λοιπόν, κύριε Καραμπάτση, θέλω να φτάσω στην ουσία εδώ. Τα χρήματα αυτά τα εισφέρουν κάθε μήνα οι πιστοί. Οι πιστοί μέχρι τελευταίας ρανίδας. Μάλιστα. Από όσο λογαριάζετε εσείς, έτσι, πόσα χρήματα δίνει κατά μέσο όρο ένας πιστός το χρόνο σε ρευστό και σε αντίκρισμα? Να σας πω, άμα είναι οικονομικά έτσι... Σας είπα μέσο όρο. Το μέσο όρο δεν μπορεί να το πάρει, γιατί υπάρχουν και ενδεείς, ναι, που σέρνουν τα πόδια τους. Ναι. Αλλά αυτοί οι ενδεείς μπορώ να σας πω ότι δίνουν τα πιο πολλά. Ναι. Τα δίνουν με τόση καρδιά και θέληση που όταν βλέπεις τον άθλιο επίσκοπο περιοχής που έρχεται κάθε τέσσερις μήνες σε κάθε εκκλησία να επιστατήσει με τέσσερις μέρες εργασία. Εργασία τι? Να αλλάζει φανέλες από τους κάψιμους, από τον ιδρώτα. Τι εργασία? Τι κάνετε, αδερφοί, καλώς ορίσατε, καλώς σας ήβρεσε με τα κρεμμύδια, τι καλώς που είστε, αδερφέ, και εφόσον μας κάνει μια ομιλία την Κυριακή μετά τη συναφού στο μάθημα της Σκοπιάς του επισήμου οργάνου, είμαστε εμείς εξουσιοδοτημένοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας, οι πρεσβύτεροι. Τα λεφτά τα οποία παλιά ήταν η φιλοξενία σε τραπέζι γεύματος μετετράπησαν σε χρήμα. Και ερχόταν η κάθε βουκαριά, αδερφέ, πάρε αυτά να τα δώσεις στον αδερφό. Γιατί δεν μπορεί να τρώει τα ίδια φαγιά συνέχεια, να κάνει δικό του μαγειριό. Έβλεπα εγώ η μια η αδερφούλα η φτωχή έφερνε 5.000. Η άλλη πιο γαλαντόμος 10.000. Τα έπαιρνα εγώ τα λεφτά, λέω τι γίνεται εδώ. Ο άλλος 10. Μαζευότανε την εβδομάδα, την Κυριακή την τελευταία, κάπου 40-50 χιλιάδες δραχμές. Αυτός μισθοδοτούμενος. Ποια εποχή? Πριν το 82. Ναι. 40-50 χιλιάδες δραχμές την εβδομάδα. Ναι. Τέσσερις εκκλησίες κάθε μήνα. Τέσσερις εκκλησίες. 10 εκκλησίες στη διάθεσή του. Να τις μετέρχεται αυτός. Καταλαβαίνει τη λεφτά. Σήμερα αυτοί τι κάναν? Με τα χρόνια αυτά όλοι είναι άχρηστοι, παρεκτός ο λίγων, και έχουν περιουσιάρες. Άλλος μια ζωή τεμπελόσκυλο έχει πολυκατοικία. Άλλος μάζευε χρυσά
για μεταποίηση. Αδερφή, εγώ θα στο κάνω το βραχιόλι μπρασελέ και το μπρασελέ θα στο κάνω καρφίτσα. Αδερφός είναι, έμπιστος είναι. Άνοιξε χρυσοχοΐο σήμερα επί της Εγνατίας Οδού. Πέτρος Μπινής. Αυτός είναι γεμάτα τα δόντια του από τα φαγιά μου. Και μια μέρα που τον ρωτήσανε, τι εδώ, τι λες για τον κύριο Βακύπουλο, για αυτά που έγραψε στο βιβλίο του «Η μάνα μου η πόρνη», αυτός ήταν πόρνος και τον διώξαμε. Άμα έρθει ο κύριος Βακύπουλος εδώ, θα πει μπροστά του, με τηλεφωνούν, λέει, θα καπώ. Λέω, άμα, θα φύγει, λέω, μέχρι να δω. Άμα τον κρατήσετε, έρχομαι, τον κρατάμε, λέει. Όταν έφτασε ήταν καμιά χιλιάδα κόσμος, ματωμένος, γιατί να φύγει. Μας πήγαν στην αστυνομία. Αυτό το οποίο γνωρίζω, έπεσα στο ίδιο λάθος. Γιατί με προκαλέσανε και με λένε, α, ορθόδοξος έγινες. Δεν τρέπεσαι, χρησιμοποιούν ορθόδοξο. Είπα μια κουβέντα και με λέει ο διοικητής, ήταν αυτό που έκανε. Λέω, τι να κάνω, την πάτησα. Τώρα λέει, θα κάνεις την κηδιό μέσα, πάτε αύριο. Να πω κάτι άλλο, αυτά είναι προσωπικά σας. Τα προσωπικά θέλω, τώρα, ακούστε, η ρήμα του λόγου τα έκανε. Μιλάμε για επισκόπους και για πρεσβυτέρους, που αυτά λεφτά μιλάμε. Στην αίρεση των Μαρτίων του Ιωχωβά, μην νομίζεις, έτσι. Πόσα λεφτά το μήνα μαζεύει, δίνει κάθε ένας... Τώρα, εμείς σαν εκκλησία τότε... Απαντήστε μου όμως... Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τώρα, δεν ξέρω τι κάνω. Τότε. Τότε σαν εκκλησία μαζεύαμε το μήνα 72, 73, 73, 73, μαζεύαμε πιο πολλά. Το 60, 61, μαζεύαμε το μήνα κάπου 30.000 δραχμές. Το μήνα. Η εκκλησία μας και τα στέλναμε στο γραφείο. Σε αυτή την κλίκα των Αθηνών. Πόσες εκκλησίες έχει εκεί πάνω? Εκκλησίες γύρω, σας λέω τώρα η Ελλάδα, περί τις 400 είχε τότε. 400 εκκλησίες με το 30.000. Αυτό βγάζει. Μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό. Οικονομολόγος είστε? Τρεις-τέσσερις ζώδια. Είναι σε 400 εκκλησίες. 120 εκατομμύρια. Για ένα δις. Ένα δις 200. 12 εκατομμύρια. Εκατομμύρια το μήνα. Όχι 12. Μισό λεπτό. 120 εκατομμύρια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, πάει πολύ. 430 εκκλησίες. Α, 430 εκκλησίες. 430 επί 30.000 το μήνα. Έπαιρνε το γραφείο. Α, πώς θα πέντε. Ο Χόντζος κάνει αυτό. 430 επί 30. 3. 1, 2, 3, 0, 3 στο μήνα, 3 στο 9. Ακούστε. 1, 2, 3. Ακούστε, ακούστε. Δεν είναι τα λεφτά. Δεν είναι τα λεφτά αυτά που λέτε. Μισό λεφτό. Μισό λεφτό. Μισό λεφτό. Τα λεφτά αυτά τα οποία λέει ο κ. Αρχιπρός για όλες αυτές... Είναι από τις εισφορές των φτωχών. Άλλο λεπτό. Μόνο οι εισφορές. Μισό λεφτό. Είναι 12 εκατομμύρια την εβδομάδα. Την εβδομάδα είπατε, ναι, έτσι. Ναι. Μισό λεπτό, κύριε. 12 εκατομμύρια τη βδομάδα. 50 εκατομμύρια το μήνα, κύριε. Το μήνα είναι, λέω. Α, το μήνα. Το μήνα στέλναμε το δελτίο. Μισό λεπτό. Κάτω. Άρα είναι... Μηνιαίο δελτίο. Άρα είναι 12 εκατομμύρια το μήνα. Ναι, τώρα έχουμε κι άλλα όμως, για. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι. Να βρω την άκρη. 12... Από εισφορές. Συγγνώμη. 12 εκατομμύρια είναι 150 εκατομμύρια το χρόνο όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ με το δικό μου το μυαλό. Μπράβο. Είναι σωστό? Σωστό. Έχει άλλες... Τα περιοδικά. Αλλά... Είχαμε το λογαριασμό περιοδικά. Πόσα περιοδικά πήρες, αδερφέ? 10. Από 25 δραχμές τόσο. Κανέβαινε η τιμή. Και πόσα ξύπνα τόσα. Πόσα βιβλία πήρες, αδερφέ, και χρωστάς τόσα. Και εκεί άλλες τέτοιος αριθμός. Συγκεντρωνότανε, αυτά όμως ήταν για τα περιοδικά. Πολύ ωραία. Ας πούμε λοιπόν τα περιοδικά είχαν ένα κόστος. Δεν έχουν κόστος καθόλου. Πως τζάμπα βγαίνουν. Τζάμπα βγαίνουν γιατί το χαρτί ήταν με ατέλεια τότε. Κοιτάξτε, μη λέμε τζάμπα, μη λέει υπερβολές. Μα κύριε, μέσα βάζεται. Τα κάνουν όλοι, δουλεύουν τζάμπα. Κατάλαβα. Τα μηχανήματα έχουν πάρθει. Το χαρτί το πληρώνεται όμως. Το χαρτί ατελώς το πληρώναμε. Έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος. Μπράβο. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι άλλα, εγώ σας λέω, άλλα 150 εκατομμύρια το χρόνο. Α, από τα βιβλία. Δεν μπορώ να πω. Εγώ σας λέω. Πέστε κάτι ένα μέσο. 300 εκατομμύρια. Για να δουλέψει όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει έξοδα. Να αυτή βάλουμε εταιρεία. 150 εκατομμύρια. Έχει τροφία, έχει κατσαρόλες, έχει απολεσέντα αντικείμενα. Έχει. Έχει λοιπόν κάποια ουσιαστικά κέρδη, λέτε εσείς, της τάξης των χι εκατομμυρίων δραχμών το χρόνο. Αυτά τα χρήματα δεν φορολογούνται, είναι ένα σωματείο, τι είναι αυτό, πώς παρουσιάζεται? Σύμφωνα με ένα καταστατικό μιας σύμβασης της Ρώμης, ναι, κάθε θρησκεία και ιδιαίτερα των μαρτύρων του Ιεχωβά
η οποία αποσκοπεί σε μη κερδοσκοπικό και καλλιέργεια θρησκευτική συνείδησης των ανθρώπων, δεν θα φορολογείται. Να, άρα λοιπόν είναι αφορολόγητα όλα αυτά. Όχι, αφορολόγητα. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι μένει απέξω από αυτή την ιστορία. Ναι. Μάλιστα. Γιατί έχω βρει κάπου μια απόφαση ότι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών κάνανε έλεγχο τώρα και δεν βρήκαν φορολογητέα έσοδα. Εγώ φαίνεται, εγώ όσο εγώ είμαι αστροναύτης. Πέστε μου κάτι άλλο. Πώς κάνουν τον προσυλλητισμό? Ο προσυλλητισμός είναι ο καιρός, η περίσταση, ο χρόνος, ο τόπος και το άτομο. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάντοτε στην τσάντα γεμάτη περιοδικά. Στο λεωφορείο, στο δισπέδιο, σε καμιά δεδομένη συζήτηση. Και ιδιαίτερα που υπάρχει θλίψης και πόνος. Θλίψη υπάρχει στο νοσοκομείο. Πόνος υπάρχει στο νεκροταφείο. Έμβια οικονομική υπάρχει στη λαϊκή αγορά. Και προβλήματα γενικά του κοινωνικού συνόλου υπάρχουν παντού. Κάτι σαν τους εμπόρους ναρκωτικών δηλαδή. Έτσι, γιατί τη στιγμή εκείνη που διακρίνουμε την κατάσταση. Τα ψυχικά ναρκωτικά, τα ψυχοναρκωτικά. Να μου επιτρέψετε να τελειώσω. Το δίνουμε το περιοδικό να λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Και εφόσον θετικό συμπεριφέρθη το άτομο, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρθηκε θετικός, οι υπουργοί, οι υποκυριζοδότσεις, όταν μοιράσαν τα 800.000 σκυλάδια, ανταποκρίθηκαν θετικώς και οι νομικοί παράγοντες της χώρας και οι κρατικοί παράγοντες της χώρας και ο Πρωθυπουργός και το Άριος Πάγος και όλοι. Και μας είπε ο κύριος Δεδότσης με μεγάλο κάπατο ο κύριος ότι όλοι ανταποκρίθηκαν θετικά και τους είπαν επιπρόσθετα αυτό έπρεπε να το κάνετε από καιρό. Αυτό το είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής. Έτσι έλεγε ο κύριος Δεδότσης. Ότι ο Καραμαλής, παροπαγίτης, Βασίλειος Δεδότσης. Ποιος είναι, να μάθουν τηλεθεατές. Ένας αγιοβασιλιάτικος σκεφτές μέσα. Τι είναι αυτός? Είναι ένας καράβλακος επί του νομικού. Ακούστε. Όχι, μελέτε. Τι είναι αυτός? Όχι, να σας λέω και μελέτε. Δεν είναι νομικός. Μισό λεπτό. Εργάζεται στο νομικό τμήμα. Πού? Μέσα στο σωματείο. Α, πέστε το λοιπόν. Νομικός είναι ο Αθανάσιος. Ωραία. Ο Θαρασάκης Ρέπας. Συγγνώμη. Παραρείο Πάγου. Τι θέλετε να πείτε, είπατε? Τι θέλετε να πείτε? Α, για ότι τα ψυχοναρκωτικά, ναι, γρήγορα, που προσφέρουν οι κύριοι, ναι, μέσω της Σκοπιάς είναι, ναι, πολύ χειρότερα από τα ναρκωτικά, τα γνωστά σε όλους μας. Προχωρήσω παρακάτω. Ακούγεται ότι υπάρχουν γιατροί που κάνουν επεμβάσεις ανέμακτες με υποκατάστατα για μάρτυρες. Αυτό πώς γίνεται, μεθοδευμένα ή με υποδείξεις? Κοιτάξτε, το υποκατάστατα είναι ένας όρος χειρουργικός, επιστημονικός από ειδήμονες ιατρούς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χειρουργημένου ατόμου, τα υποκατάστατα χρησιμοποιούνται. Δεν χρειάζεται υπόδειξη, mm-hmm, στον ιατρικό φορέα να το πεις «βάλε μου υποκατάστατο». Mm-hmm. Η μετάγγιση αίματος, υπάρχει στιγμές και καταστάσεις που κρίνουν οι χειρουργοί, το συμβούλιο των θεραπών των ιατρών, ότι αυτό το άτομο πρέπει να του γίνει παροχή βοηθείας με μετάγγιση. Εκεί πέρα έρχονται αντιμέτωποι. Γιατί? Δύο κουβέντες. Γιατί το λέει η Αγία Γραφή. Λέει, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Α, όχι, λένε ότι το λέει η Αγία Γραφή. Έτσι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν λέω λέει η Αγία Γραφή. Λένε ότι το λέει η Αγία Γραφή. Να σας διακόψω. Ορίστε, να απαντήσω εγώ σε αυτό το θέμα. Ναι, γρήγορα όμως. Λέει να μην πίνουμε αίμα, ναι, για ανθρώπων, δηλαδή καταδικάζει τον κανιβαλισμό ο Θεός, ναι, και να βέβαια το αίμα των ζώων. Γιατί πιστεύανε οι γονολάτρες εκείνοι. Παίρνουν δύναμη. Ότι παίρνουν τη δύναμη του ζώου. Γνωστό. Και εδώ δηλαδή καταδικάζει τη βρώση αίματος. Mm. Διότι με τη βρώση αίματος στερεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου ή του ζώου για να του πιει το αίμα. Αντίθετα με τη μετάγγιση προσφέρει ζωή. Και να σας πω για κάτι άλλο. Η μετάγγιση είναι επίτευγμα του 19ου αιώνα. Έτσι. Ήταν να το πει 3.500 ολόκληρα χρόνια ο Θεός να απαγορεύει κάτι που ήταν εντελώς άγνωστο και ανύπαρκτο εκείνη την εποχή. Και να σας πω και κάτι άλλο, ίσως είναι το πιο απλό. Εκτός από τη τεχνητή μετάγγιση, υπάρχει και φυσική μετάγγιση. Τα έμβρια δεν παίρνουν το αίμα της μάνας για να αναπτυχθούν. Βέβαια. Αλλά και τα νύπια όταν θυλάζουν μητρικό γάλα. Τετράγωνη λογική. Δεν έχουν το μητρικό γάλα, δεν έχει η πλειοψηφία του αίμα. Σαφώς. Θα απαγορεύσουμε και στα νύπια να πίνουν το αίμα της μητέρας. Όχι, είναι, δεν το συζητάμε. Να πω και ένα άλλο επιπρόσθετο εδώ. Συγγνώμη. Ναι, τελείωσε. Συγχωρείτε. Ναι. Μετάγγιση αίματος είναι βρώση.
και είπατε όλα αυτά την επιχειρηματολογία. Ωραία, είναι ευρώ, σίγουρα το αποδεχτώ όπως το ισχυρίζονται αυτοί. Αλλά πέφτουν και άλλοι σε αντίφαση. Ο Χριστός είπε: δεν μολύνει τον άνθρωπο παν το εισερχόμενον, αλλά το εξερχόμενον. Διότι ο εισερχόμενον πάει στο στομάχι και από το στομάχι στον αφεδρόνα. Ως εκ τούτου, αυτό υποστηρίζουν και αυτοί όταν λένε οι Ορθόδοξοι: κάνουμε νηστεία. Και λένε τον αφάς. Δεν μολύνει τον άνθρωπο, το είπε ο Χριστός. Ωραία, αφού το αίμα είναι βρώσει, πώς θα μολύνει τον άνθρωπο όταν κάνει μετάγγιση, αφού αποβάλλεται. Πολύ σωστά. Σε 10 μέρες τα αιμοπετάλια φεύγουν τις μετάγγισεις. Αλλά αυτές τις 10 μέρες ισχυροποιείται το οργανικό σύστημα να παράγει αίμα, να τοποθετήσει στο σπλήνα και να μπορέσει να στηρίξει τον οργανισμό. Εάν εκείνη τη στιγμή έχει χυμαρόδη αιμορραγία, το υποκατάστατο, το επίκτητο, δεν προλαβαίνει και όπως ο Δοσούλας, ο Βασιλάκης, τον κατακαιρμάτισε το Ιτάμινο Δελφίν. Τώρα εκεί πέρα άνοιξαν οι αρτηρίες οι κεντρικές. Με τι, μετάγγιση θα το κάνανε εκείνο ή εκτεί πλάσμα θα το βάζανε ή επίκτητο. Εκεί γίνεται με τραχιοτομή, με πίεση μπουκάλες αίμα. Μπουκάλες. Χίλιες. Εκεί δεν γίνεται μετάγγιση πλέον. Γιατί κόπηκε το χέρι, κόπηκε η αρτηρία, κόπηκε το πόδι. Το παιδί εμώζει μέχρι να σειραφούν αυτά όλα. Δεν γίνεται μετάγγιση κανονική. Λέτε φέρτε μπουκάλια γι' αυτό είδε στο νοσοκομείο. Έτρεχε ο κόσμος να δώσει αίμα. Όλο αυτό για το Βασιλάκι έγινε το αίμα αυτό. Όχι για να αποθηκεύσει το νοσοκομείο. Εσείς θέλετε να προσθέσετε. Ναι, ναι, κύριε Χουντά. Ναι. Οι ίδιοι μάρτυροι το 1951 λέει, στο βιβλίο του ο Φρόνιμος Δούλος λέγανε ότι ναι, επιβάλλεται να δίνουμε αίμα. Μετά όμως τους ήρθε εντολή από τον Μπρούκλιν που λένε απαγορεύεται το αίμα και αλλάξανε άποψη για το θέμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ίδιοι άλλα λένε τη μια φορά και άλλα λένε την άλλη. Φάσκουν και τη φάσκουν με τον εαυτό τους. Και ο Χριστός, για να συμπληρώσω, είπε: δίνει το αίμα του στην ανθρωπότητα μέσα από το μυστήριο της θείας ευχαριστίας και λέει: πίεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο. Να λοιπόν, ο μεγαλύτερος αιμοδότης είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τις, να, γιατί τους κατηγορείτε, όχι δεν είναι. Α, εγώ είναι... γιατί τους κατηγορώ. Τακ, 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 γρήγορα. Κοίταξε, όταν βλέπεις, λέγει, όταν δεις ή ακούσεις και δεν μαρτυρήσεις, ένοχος θέλει είσαι εις την κρίση. Εσείς τα 22 χρόνια που μείνατε εκεί, τι παρατυπίες και τι διαπιστώσατε, σκάνδαλα, διεπίστωσα, και τι, κοιτάξτε. Και τι σας ανάγκασε να φύγετε. Άμπρα, εσάς δεν φεύγεις καμιά φορά αξιοπρεπώς. Σας κατηγορούν, σας διέγραψαν. Όχι. Ό,τι και να δεις, ό,τι και να υποστείς, ό,τι και να μάθεις, καρτερική υπομονή μέχρι να αφανιστούν τα κρέατά σου. Στο διαχρονισμό της φθοράς σου. Αυτό είναι. Τώρα εδώ με μένα συνέβη κάτι άλλο. Εγώ έβλεπα τα πράγματα. Είχα 34 άτομα προσελκυσμένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Πώς θα φύγεις? Τα κορίτσια μου πάνε για γαμπρούς. Δεν μπορούν να πάρουν απ' έξω. Οι γαμπροί μέσα είναι λίγοι. Όλοι δεν πιάνουν όπλο και πιάνουν κάτι άλλο μέσα στην φυλακή. Όπλο δεν πιάνουν όμως. Αλλά φοβούνται να μυχήσουν αίμα, ε! Όταν δεν κάνει τον νεογνό που χρειάζεται αφεμαξομετάγγιση και λέει δεν το κάνεις και πεθαίνει, αυτό δεν βάλει σε μέμα. Βλέπει άλλη αντίθεση. Άλλη αντίφαση, αντίθετες εκ διαμέτρου απόψεις. Αυτός δεν είναι φωνιάς που άφησε δυο παιδιά να πεθάνουνε, γιατί το, άμα δεν κάνει αφεμαξομετάγγιση στον παιδί πεθαίνει και πεθάνει. Έκανε τρίτο παιδί. Αλλά τι έκανε, λέτε? Πήγε κρυφά στη Θεσσαλονίκη να μην το δουν οι μεταξύ ημών και έκανε μετάγγιση και ζει το κοριτσάκι του σήμερα. Άρα αυτά τα άτομα όπως τα έχουν καλλιεργήσει και διαμορφώσει, φοβούνται Θεό ή φοβάται ο ένας τον άλλον? Εγώ ρωτώ. Και επειδή εγώ γνωρίζω ότι φοβούνται, το διαπιστώνω. Γιατί ο καπνιστής έχει ποινή αφορισμού αν συλληφθεί και μετέπειτα αν μετανοήσει πάλι επανεντάσσεται. Αφού ο καπνιστής λοιπόν φοβάται να τον δούνε, δηλαδή όταν καπνίζει μόνος του μέσα στο καμπινέ ή κάπου αλλού, όπως το κοριτσάκι, λόγω του τσιγάρου, αυτό το παιδί ή ο άντρας αυτός ή η γυναίκα, Θεό φοβάται ή τους ομοπίστους του? Δηλαδή συγκρατούν τα μέλη τους ασκώντας ψυχολογική βία και πνευματική τρομοκρατία. Σας ρωτώ, αυτό έχει σχέση με την, με την εν Χριστώ ελευθερία? Αυτά τα οποία λέτε τώρα είναι θέματα που άπτονται της ελληνικής δικαιοσύνης ευθέως. Αυτά τα καταγγέλλω 13 χρόνια. Λέτε, τι λέτε τώρα?
και προκαλώ τις εισαγγελικές αρχές. Μισό λεπτό. Τι θα γίνει αυτό επιτέλους. Μισό λεπτό. Μα μισό πιάσαν του Κατσούλα. Σατανιστές με. Και τι κάνει ο Κατσούλας. Εδώ ομαδικοί φόνοι διεξάγονται. Διαπράττονται. Μισό λεπτό. Κύριε. Φόνοι. Μισό λεπτό. Αυτοκτονίες. Και, Χοντα, και η πολιτεία ανενεργός. Έχει πάρει απόφαση η ελληνική δικαιοσύνη, όχι πάνω σε αυτά που είπε, ότι οι κύριοι δεν είναι χριστιανοί και τους απαγορεύει η ελληνική δικαιοσύνη πολύ σωστά να αυτοαποκαλούνται χριστιανοί. Όπως δηλαδή και οι Σκοπιανοί λέγονται αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες χωρίς να έχουν σχέση με τη Μακεδονία, έτσι και αυτοί οι Οχβάδες αυτοαποκαλούνται χριστιανοί χωρίς να έχουν σχέση με τον χριστιανισμό. Και τους απαγορεύει πολύ σωστά η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχει δεδικασμένο και τους λέει δεν έχετε το δικαίωμα να λέγεστε χριστιανοί. Και όμως αυτή τη στιγμή στην Οδό Κηφισίας υπάρχει μέγαρο και των μαρτύρων του Ιεχωβά και προκλητικά έχουν γράψει χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Πού είναι ο εισαγγελέας να επέμβει αυτοεπαγγέλτος? Ποιος? Για το εστεπάνιο του εισαγγελέα. Υπάρχει δεδικασμένο. Υπάρχει απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα το δούμε αυτό, κύριε Μίσος Γιάννης, θα το δούμε. Η ελληνική δικαιοσύνη πατάει στα πόδια της, ξέρει τι κάνει. Πρέπει να τη στηρίζουμε, όπως πρέπει να στηρίζουμε όλους τους θεσμούς που έχουμε, με τα δόντια. Δεν και, και αν κάποιος δικαστής ξεχαστεί, δεν ξέρω τι θα υπάρξει. Εμείς του το θυμίζουμε. Θα δράσει. Να σε ρωτήσω και Χούντα. Είπατε απαγορεύεται να γράψουν χριστιανοί κλπ. Το χριστιανοί, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Θα το δούμε αυτό αύριο μεθαύριο. Όπως εκκρεμεί όλα όμως είναι... και από το πολυμελές πρωτοδικείο της Κρήτης. Εδώ ξεκινάει το πράγμα. Το χριστιανί. Αλλά αυτοί προπετώς και αυθάδεις όντες κάνουν πράγματα καταστρατηγημένους νόμους, υφαρπάζουν διατάξεις από αγνωστικιστάς υπαλλήλους με τρόπους επειδή έχουν μέσα διαβρωμένους διορισμένους οπαδούς. Μα αφού λένε οι ίδιοι ότι ο Θεός, πρέπει να γνωρίσετε όλοι ότι ο Κύριος κατέριψε την Εκκλησία και ξύρανε τον χριστιανισμό και ζωοποίησε τον σιωνισμό και τον ιουδαϊσμό. Αναγνωρίζω αυτό. Θέλω όμως να πω ότι έχουμε ακούσει να γίνεται λόγος για φακέλους και όλοι είμαστε κατά των φακέλων. Και όμως, όταν πάνε αυτοί οι οπαδοί τους και συμπληρώσουν κάποιες ώρες και δουν ότι αυτός που πήγαν, δεν τους έδιωσε με τις κλωτσιές, με συγχωρείτε για τη φράση μου, κάνουν επανεπίσκεψη, το σημειώνουν. Και ορίστε το φακέλωμα, κύριε Χούντα, έκθεση μελέτης, ορίστε όνομα, λένε το όνομα της κυρίας που τους δέχτηκε και κάνουν, συμπληρώνουν, την περνάνε σε καρτέλα και πάει άλλος ανώτερος για να την επισκεφθεί. Επίσκοπε. Σημειώνεται, αυτό είναι μέρημνα του Επισκόπου Αγρού. Επισκόπε. Λοιπόν, έστειλα τον οπαδό, έχουμε τους τομείς. Δεν με ενδιαφέρει να θέλουμε. Όλη η Ελλάδα είναι καταχωρημένη. Θα πάει στα... στόχοι της εταιρείας αυτής. Α, τώρα ας αφήσουμε το θρησκευτικό. Εδώ και διεθνώς. Μανδύα. Για πάμε. Τώρα πάμε αλλού όμως. Πάμε αλλού να πάμε. Τώρα θα πάμε στο Μπούς, στον Περσικό και όπου θέλετε. Ας μην τα λέω για την ώρα αυτά. Γιατί? Όταν θα αποφασίσω το αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων, τότε θα μπω και στο πολιτικό και οικονομικό προσκήνιο. Περιορίζουμε μόνο στο θρησκευτικό τώρα. Ωραία, να πούμε την καραμπινάτη απάτη που γίνεται με διαστρέβλωση της Αγίας Γραφής για σκοπιμότητα εθνικής Ιουδαϊκής Εκκλησίας του Χριστού. Αυτός είναι ο ορισμός της θεωρίας του Ρόσελ. Του ιδρυτού της οργάνωσης το 1870. Το είπαμε στην αρχή αυτό. Και όμως πρέπει όμως να πούμε... Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Λαλίστατος ο επίσκοπος, λαλίστατος... Τα δικά του στα βιβλία. Μισό λεπτό. Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας, δεν μπορείτε να μας πείτε? Ούτε αυτό. Είναι τέσσερις οι στόχοι. Του κινήματος, δεν μιλάω. Μην μιλήσετε λίγο. Είπατε λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ εδώ, ξεκινήσατε και μας είπατε, εγώ είπα σε δύο σημεία θα σταθούμε, σε δύο σημεία, τα οποία εμείς τα θεωρούμε σημαντικά. Βγήκε για ένα τρίτο, δεν το είχα προβλέψει, δηλαδή το ήξερα, δεν το αφαιρημένος δεν το είπα. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει εμάς σαν κανάλι, σαν εκπομπή είναι ο προσιλητισμός. Αυτό θα το πολεμήσουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει εμείς. Το δεύτερο είναι η αιμοδοσία που δεν το αναφέραμε στην αρχή, το θεωρούμε έγκλημα εμείς. Έμεσο έγκλημα. Και η Αγία Γραφή το θεωρεί έμεσο έγκλημα. Δύο. Φοβερό. Απαράδεκτο. Και το τρίτο, τι θα γίνει στην περίπτωση που όλοι πούνε δεν πιάνουμε όπλο. Αυτό για μας δεν το συζητάμε. Θα το δούμε με τον αρμόδιο υπουργό, θα ζητήσουμε εδώ εκπρόσωπό του, θα μιλήσουμε με εισαγγελέα και δικαστικό λειτουργό για το θέμα
της μετάγγισης, αν είναι έγκλημα ή όχι, και θα μιλήσουμε και για τον πληθυσμό, κατά πόσο είναι παράνομη πράξη ή όχι. Αυτά μη σας ωραία, όταν θα πάτε στον Υπουργό, δείξτε του και το φυλάδιο της Σκοπιάς, που λέει ότι πολιτικές κυβερνήσεις αποτελούν ένα σπουδαίο μέρος του κόσμου του Σατανά. Αυτά λένε για την κυβέρνησή μας. Εντάξει, θα τα κρατήσω αυτά. Και για τη σημαία που λένε ότι είναι ο Σατανάς ο διάολος. Θα τα πούμε και αυτά. Να προχωρήσω κάτι. Εσείς, εντάξει, έχετε κάποιες απόψεις. Είπατε πριν, για να συγκεντρώσω τέλος πάντων τη σκέψη μας, ότι ο ιδρυτής της, ας την πούμε, χριστιανικής αίρεσης, ήταν σιωνιστής. Εντάξει. Και την έφτιαξε για καθαρά εμπορικούς λόγους. Έφτιαξε δηλαδή ο άνθρωπος... Όχι εμπορικούς, για σκοπό. Για σκοπό. Κοιτάξτε, είναι συγγνώμη, το, περιληπτικά. Το θρησκευτικό, ναι. Παγκοσμίως. Ναι. Το πολιτικό, ναι. Το οικονομικό, ναι. Και το πολιτιστικό. Αυτά όλα ο καθένας έλαβε τον τομέα του. Συγγνώμη. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, μιλάμε για ένα σιωνιστή, ο οποίος φτιάχνει μια θρησκεία. Φτιάχνει. Μια θρησκεία που δεν είναι θρησκεία. Όχι, δεν είναι θρησκεία, γιατί αυτό που έφτιαξε ήταν έκτρωμα. Έκανε ένα κράμα το οποίο προσάρμοσε μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι. Στο δεύτερο τόμο τα έχω όλα συνισταμένος. Ύστερα, το οικονομικό. Έφερε την αμφιβολία στους οπαδούς. Αν οι τράπεζες εμπνέωνε εμπιστοσύνη. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Πάμε σε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έφτιαξε λοιπόν αυτός ο Ρόσελ μία θρησκεία, η οποία δεν είναι χριστιανισμός. Όχι. Αυτός ο ίδιος είναι σιωνιστής. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και έφτιαξε μία θρησκεία επικαλούμενος στον Χριστό, χωρίς να υπάρχει Χριστός μέσα σε αυτήν. Ναι. Πάει καλά. Ναι. Δεύτερο. Πόσο ασφαλείς είναι οι τράπεζες, λέει εδώ. Ξύπνα. Πόσο ασφαλείς είναι οι τράπεζες. Αυτό γιατί έγινε. Για να παίρνουν τα λεφτά οι οπαδοί μέσα από τις τράπεζες και τα καταθέτουν στην εταιρεία. Μάλιστα. Χωρίς τόκο όμως. Όποτε θέλει να τα ζητήσει. Κανένας δεν τα πήρε πίσω. Γιατί. Όχι, Όχι, μη γελάτε. Κάποιος που θέλει να τα πάρει πίσω, εσείς δεν ξέρετε τώρα, κοιτάξτε, έχετε τις αντιρρήσεις σας, έχετε... Όχι, δεν έχω, έχω στοιχεία. Μισό λεπτό. Δεν έχω, δεν είναι αντιλήψεις, φαντασιώσεις. Τι στοιχεία. Βέβαια, τι γίνεται. Ότι τα λεφτά. Αυτά, ναι. Κρατώντο ένα μέρος, ένα πέμπτον του αρχικού κεφαλαίου που έβαζε ο καταθέτης. Αυτά λέτε. Ναι, ένα μέρος. Αν έβαζε 100.000, αυτά διατίθενται στην εταιρεία. Ο παδός τα κατέθεται εκεί χωρίς τόκο. Τώρα τι έκανε αυτός. Το 1/5 του κεφαλαίου του είχε σερεστό όποτε ζητήσει ο παδός λεφτά να του δώσει. Γιατί έλπιζε και γνώριζε τόσο καλά τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, ότι δεν θα τα ζητήσω όλα, θα ζητήσει. Αδερφέ, θέλω λίγα λεφτά επειδή θέλω να κτίσω ένα κοτέτσι. Σου δώσω, αδερφέ, πώς θα δεις. Όχι λίγα, δώσουμε 20.000 τώρα. Αυτά υπήρχαν λεφτά. Οτιδήποτε ώρα να δώσει τον οπαδό τις καταθέσεις. Έκτοτε ο οπαδός τι έκανε τώρα. Αν ξόδευε τα 20. Θα ζητούσε πάλι το 1/5. Αυτό το έδινε. Αυτό όμως γενικά το κεφάλαιο, αυτό κεφαλαιοποιείται και ετοκίζεται. Και πού ετοκίζεται. Τα είχαν στα υπόγεια. Ασφαλώς αυτοί τα βάζουν στην τράπεζα. Και έχουν τράπεζα δική τους στον Brooklyn της Νέας Υόρκης. Από εδώ εκεί πώς πάντα λεφτά. Από εδώ να ψάξει το τελωνιακό που βρίσκει τα χασίσια στους κήπους του Παραδείσου. Στη Θράκη. Εφεύγουνε κάτι... Λαθρέα δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν χρημάτισα μετακομιστής. Ούτε μεταφορέας χρηματικών ποσών. Δηλαδή λέτε εσείς ότι σήμερα οι Έλληνες μάρτυρες του Ιαχωβά δίνουν τις καταθέσεις... Να μην βάζουμε τους οπαδούς όταν λέμε μάρτυρες του Ιαχωβά. Δίνουν... Η κλίκα, η σωματιακή, τα μέλη. Δίνουν, λέω, τις καταθέσεις τους, τις οικονομίες τους... Οι οπαδοί τους, τα δίνουν, ναι. Τις οικονομίες τους μπράβο. Στην εταιρεία... Γιατί οι τράπεζες δεν εμπνέουν ασφαλεία. Λένε. Ναι. Διακηρύττουν. Τα έντυπα τους. Αυτό είναι από τη Σκοπιά. Αυτό ελέγχεται, κύριε, διότι βάλει κατά του τραπεζικού κατεστημένου της χώρας. Αλλά οι ίδιοι είναι τραπεζίτες. Πόσο ασφαλείς είναι οι τράπεζες. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό. Εδώ βάλει εναντίον του συστήματος, εδώ, του οικονομικού. Βέβαια. Μάλιστα. Δηλαδή αμφισβητεί
Μάλιστα. Θα και παρουσιάζονται αυτό. Αυτοί δηλαδή σαν εγγυητές της περιουσίας των μελών τους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δηλαδή οι τράπεζες δεν είναι ασφαλείς. Δεν ξέρω, έτσι λέτε. Συγγνώμη κύριε. Οι τράπεζες δεν είναι ασφαλείς, αλλά ασφαλέστερη είναι οι τράπεζες. Η εταιρεία. Γιατί π.χ. στη Γερμανία μια τράπεζα έφαγε τα λεφτά του κόσμου. Βλέπετε. Μην με διακόπτετε. Άλλο λέω. Φέρουν παραδείγματα τραπεζών όπου έχασαν οι καταθέτες τα λεφτά τους. Και λένε στους οπαδούς τα λεφτά σας, αν έχετε οικονομίες φέρτε τα σε εμάς. Εσείς είστε ο επίσκοπος. Ναι. Εσείς τα πήρατε τα λεφτά. Όχι. Ποιος. Κάνει το άτομο μια αίτηση. Εγώ. Υπάρχουν έντυπες αιτήσεις τις οποίες υπογράφει την πρόθεσή του το άτομο. Ακούστε, εμείς διαβιβάζουμε στο γραφείο. Κύριε Βακύπουλε, ναι. Πείτε μου στις ερωτήσεις που σας κάνω. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μάρτυρας, οπαδός. Ναι. Και έρχομαι και λέω, αφού οι τράπεζες κλονίζονται, πώς λέγεται, αδελφέ. Αδελφέ. Αδελφέ μου πονεμένε. Θα σας έχω κάποια 200 χιλιάρικα να τα καταθέσω, να τα πάρω, τράπεζα, να τα φέρω στην εταιρεία. Θα τα πάρω, εγώ κατά σίγουρα. Εσείς τι θα κάνετε. Εγώ θα τα πάρω. Από μένα. Συνημένος, ναι. Συνημένος θα υπογράψει η αδελφή μου. Εγώ τι απόδειξη θα έχω ότι σας έδωσα τα λεφτά. Θα τη δώσω μια απόδειξη. Εμένα. Ναι, θα μου δώσετε μια απόδειξη. Ναι, θα δώσω μια απόδειξη. Ότι σας έδωσα 200.000. Τα πήρα εγώ την απόδειξη. Εγώ θα στο γραφείο. Ποιο γραφείο. Στην Αθήνα. Εδώ. Κηφισίας 77. Ναι. Ελαιώνα Στιβών. Μισό λεφτό κύριε Βαγγίπουλε. Μισό λεφτό. Θα τα στείλετε στην Αθήνα λοιπόν στο κέντρο. Ναι. Εσείς από αυτά τα λεφτά δεν θα βάλετε στην τσέπη σας τίποτα. Όχι. Τι όχι. Ως κόρινο οφθαλμού ο κάθε ένας φυλάγει τα χρήματα. Γιατί είναι του Θεού. Του Θεού. Του Ιεχωβά είναι αυτά. Θα τα πάρετε και θα τα δώσετε στην εταιρεία. Από εκεί τα λεφτά θα πάνε στο Brooklyn. Από εκεί και πέρα είπα. Δεν ξέρετε εσείς. Ερώτηση. Εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω αύριο το πρωί. Απαντήστε μου, μη γελάτε. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί αυτοί οι οποίοι δώσαν τα λεφτά δεν κοινολογούν τι γίνεται με τις οικονομικές συναλλαγές. Ούτε εμένα με αφορά και με ενδιαφέρει. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Επί τόσα χρόνια τόσες χιλιάδες άνθρωποι, κάποιος θα πήγε να πει δώστε μου τα λεφτά μου πίσω. Και δεν τα δώσα. Δεν τα δώσανε. Όχι. Εσείς ξέρετε τέτοια περιστατικά. Έχω στοιχεία. Στοιχεία. Ναι. Δεν του τα έδωσαν. Όχι. Αυτό είναι απάτη. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρετε κύριε. Πώς λέγεται, ας το βρει η πολιτεία. Όχι, δεν ξέρετε κύριε Βακύπουλε. Απάτη. Ναι. Μα εγώ φωνάζω κάθε μέρα ότι είναι όλοι απατεώνες. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εάν τα χρήματα, προσέξτε, ρωτάω, ναι, τα ξαναδώσουν πίσω το σωματείο αυτό, εντάξει, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σωστά. Εντάξει, το αν έχει τόκους και δίνει ή όχι, αυτό είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Σωστά. Το οποίο εγώ δέχομαι. Εμένα να ακούτε τώρα, εμένα. Σας ακούω. Ναι, αφήστε το αυτό. Το στοιχείο να σας δείξω, τα άλλο ρωτάω. Άλλο ρωτάω. Ναι. Εάν εγώ δεν θέλω τόκο, είναι δικαίωμά μου. Ναι. Το συμφωνούμε από την αρχή. Ωραία. Ότι δεν μου δώσετε τόκο. Το να έρθω να τα ζητήσω όμως και να μην μου τα δώσετε πίσω. Προηγουμένως είπατε ότι αδελφέ θέλω να φτιάξω ένα κοτέτσι. Πάρε 20.000. Πάρε 20.000. Τα έλεγα τι γίνανε. Δίνετε. Ναι. Δίνετε. Ναι. Τι, ένα μέρος. Το 1/5. Γιατί παραπάνω δεν δίνετε. Και ο άλλος τώρα τι. Ρωτάω γιατί λέτε 1/5. Είναι καθορισμένο. Α, η εταιρεία τα ξέρει. Εμείς είμαστε. Είναι καθορισμένο. Μοχλοί. Με συγχωρείτε, κύριε. Εμείς οι επίσκοποι είμαστε μοχλοί. Το 1/5 που λέτε, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε. Γιατί λέτε, το λέει η εταιρεία. Τι λέει. Στα βιβλία της. Τι. Το 1/5. Λέει. Ναι. Πού. Ενά αυτό ακριβώς. Όλα μέσα εδώ είναι. Τώρα το θέλατε αυτό. Θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Έχω να σας το προσκομίσω. Λέει η εταιρεία ότι μόνο το 1/5 θα δίνετε, ναι, πίσω. Ναι. Και όχι, ναι, τα άλλα. Ναι. Και τα άλλα τα λεφτά φαγώθηκαν. Πού το αυτό. Και εδώ μέσα να σας το βρω τώρα. Πού το λέει η εταιρεία αυτό. Εγώ θα σας το δώσω υπεύθυνα. Αύριο το έχετε το στοιχείο. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Πού να ξέρω εγώ επιμέρους ερωτήσεις. Αυτά εδώ έχω φάκελο. Εδώ να τους θάψω ζωντανούς από στοιχεία. Μιλάμε πως είναι ώρα. Το κάθε ένα που ρωτάτε είναι εξαπίνησε ερώτημα και δεν έχουμε συνεργαστεί τι ερωτήματα με κάνετε. Ωραία, κύριε, να σας τα προσκομίσω. Τώρα μου λέτε πού το. Νομίζω ότι θα πρέπει το έχετε πάνω, μήπως μέσα στο βιβλίο να πω. Είναι στον Άγγελο της Θεολογίας αναφέρεται. Σε σελίδα. Στο δικό σας βιβλίο το έχετε. Βέβαια, τα έχω όλα. Ωραία, να πω κάτι μέχρι να το βρείτε. Έχετε εντολή εσείς. Μια στιγμή. Έχετε εντολή εσείς ο επίσκοπος Βακύπουλος. Είχατε εντολή γραπτή που έλεγε ότι μόνο το 1/5 θα δώσει πίσω. Δεν είναι σε μένα το ενδιαφέρον. Δεν είμαι εγώ που παίρνω τα λεφτά. Ο αποδέκτης. Εγώ είμαι το μεταφορικό στοιχείο του οπαδού.
Εγώ είμαι επίσκοπος. Σε άλλο συνέβη δηλαδή. Η εταιρεία είναι που παίρνει τα χρήματα. Δεν καταλάβα τι λέω. Εγώ αν είμαι συγκεκριμένος... Εγώ τι να τα κάνω τα λεφτά. Ακούστε κάτι, εγώ είμαι συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Σας έδωσα 200.000. Για να σας στείλω στο γραφείο. Δέχομαι, ακούστε με, δέχομαι ότι δεν θα μου δώσετε τόκο. Συμφωνεί. Ναι. Σας τα έδωσα. Με το δώσατε. Εσείς μου δώσατε απόδειξη. Σας έδωσα. Συγγνώμη, αφήστε με. Ναι. Σας έδωσα. Ωραία. Ωραία. Μου λέτε λοιπόν ότι όταν θα έρθω εγώ να σας ζητήσω χρήματα, ναι, που θα έχω ανάγκη, όπως θα, ναι, πήγαινε στην τράπεζα να κάνω μια ανάλυση, ναι, όταν έρθω σε εσάς, ναι, θα μου δώσετε για το κοτέτσι. Όχι εγώ. Μισό λεπτό, κύριε. Θα σας κάνω αίτηση. Όχι εγώ. Ποιος? Θα μεταβιβάσω το αίτημά σας. Ναι. Στο γραφείο. Εσείς. Ναι, εγώ. Άρα εγώ σε εσάς θα έρθω. Ναι, σε μένα θα έρθω. Αυτό σας λέω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα έρθουν τα λεφτά σε μένα. Πού θα πάνε? Στην υγεία, στον ίδιο. Δηλαδή, εγώ θα έρθω, θα σας κάνω μια αίτηση και θα πω, επίσκοπε, ναι, σας φιλώ το χέρι. Ναι. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να πέστε μου δώσετε στο γραφείο. Στο γραφείο να μου στείλει από τις 200.000 που έχω δώσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τις 200. Δεν έτυχε να ζητήσει κανένας και τις 200. Δεν έτυχε. Όχι. Άρα. Εξ αυτού. Πού βγαίνει. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι γι' αυτό βγήκε το συμπέρασμα το εν πέμπτο να είναι έτοιμο ρευστό. Μάλιστα. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα. Γιατί κανείς δεν τα ζήτησε όλα. Μπράβο. Κανείς. Κανείς. Ποτέ. Ποτέ και χάθηκαν. Μάλιστα. Έχω στοιχεία που λέει ότι χάθηκαν τα λεφτά. Δικαίωμά μου εμένα να τα χάσω αφού δεν τα ζήτησα. Έτσι μ' αρέσει. Καλά. Εντάξει. Και δεν είναι. Εμάς όμως επί του προκειμένου το δεν μιλάμε για το δικαίωμά σου, μιλάμε για τη σκοπιμότητα της οργάνωσης. Αφήστε κάτι να σας πω. Γιατί άμα βρεις τέτοιου είδους άτομα. Υπάρχει περίπτωση. Τα... Υπάρχει, είπατε, προσέξτε κάτι. Το ένα που λέτε έρει το άλλο. Συγγνώμη. Είπατε ότι ποτέ κανείς δεν ζήτησε όλα τα χρήματα πίσω. Προσέξτε. Κοιτάξτε, μέσα σε 3 εκατομμύρια οπαδούς. Προσέξτε κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω τις επιμέρους ιδιαιτερότητες. Άρα μην απαντάτε λοιπόν. Μα έχω στοιχεία ότι δεν πήραν τα λεπτά τους όσοι βάλανε χρήματα. Αυτό λέω. Έχετε αδειάσει το στοιχείο. Βεβαίως το έχω το στοιχείο. Με ντοκουμέντο. Με ντοκουμέντο. Που είπε. Που είπε το 1 πέμπτο θα υπάρχει ρευστό. Ναι, εντάξει, σήμερα που τα ζητάω. Αύριο δεν θα μου δώσει και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Δεν επιμερούμε εγώ το οικονομικό. Ε, τότε πώς λέτε ότι δεν δίνουν τα λεφτά πίσω. Μα υπάρχουν στοιχεία που γράφει αυτά. Κανείς δεν πήρε τα λεφτά του. Που τα ζήτησε. Ναι. Ποιος. Μα σας λέγω, αυτός που γράφει αυτά. Ποιος. Μέσα, ο ίδιος ο Ρώσος. Εγώ δεν σας λέω τι γράφει αυτός. Αυτός έχει πεθάνει τώρα. Ε, είναι ο Ρόδερφορ από πίσω. Πέθανε κι αυτός. Είναι ο Νάθαν ο Νόρ. Πέθανε. Είναι ο Φρανς. Πέθανε. Είναι συλλογικός, πιστός και φρόνιμος δούλος. Άλλο λωτάω. Η ίδια τακτική εξακολουθεί να υπάρχει. Αφήστε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αφήστε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο, το οποίο, συγκεκριμένο άτομο, Γεωργιάδης λέω, δανείζομαι ένα όνομα, ναι, ο οποίος να πει, και, να πει κύριε Καραμπάτση, δώστε μου τα λεφτά που σας έδωσα πίσω. Και του είπε ο κύριος Καραμπάτσης ότι θα δώσω μόνο το 1 πέμπτο. Λέει ότι έχει περίπτωση τέτοια στο βιβλίο του. Μα σας λέγω τόσες φορές σας είπα. Μάλιστα. Ότι υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο και νομίζω σε αυτόν τον τόμο είναι. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα και ωραία, δύο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το άτομο δεν πήγε να ζητήσει τα λεφτά του μετά στην ελληνική δικαιοσύνη? Όχι. Τι έκανε? Πάντα λεφτά. Του φάγανε τους μήνες τώρα. Τρελή ήταν. Πάντα λεφτά. Και αυτή την κουρούσα εγώ βοηθώντας την κάθε φορά που τηλεφωνούσε. Διότι με θεωρούσε υπεύθυνο για τη ζωή της. Είχε συλληνιασμό, είχε σχιζοφρένεια. Την πήραν τα λεφτά, εδώ έχω. Θα το αφήσουμε να ψάξει και να πούμε κάτι τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχάς, μια και αναφερθήκατε στο ξύπνα, εδώ πρέπει να δούμε έτσι κάποιες απάτες πώς εκβιάζουν ψυχολογικά τους οπαδούς. Κοιτάξτε. 6.000 έτη της ανθρώπινης ιστορίας τελειώνουν το 1975. Μιλάνε λοιπόν για, για παρουσία, για τέλος δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, το έτος 1975. Προσπαθούν δηλαδή με την τρομοκρατία, ότι τώρα έρχεται τώρα, να τους κρατήσουν ματρωμένους μέσα. Και αν κάποιος τολμήσει και βγει από το Μαδρί, του ασκούν ψυχολογική βία, του εκβιασμού, τον παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, τον επισκέπτονται ο ένας μετά τον άλλο. Και τα κουδούνια χτυπάνε συνέχεια στην πολυκατοικία και αναγκάζεται να αλλάξει πολύ σπίτι. Έχω τέτοιο παιδί που μέναμε μαζί. Έμενα με ένα παιδί τέτοιο που έφυγε από την οργάνωση μαζί. Γιατί αυτοί δεν έχουν μυαλό. Συγγνώμη, όταν υποστεί ο άλλος πλήση εγκεφάλου, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάνε εκεί μέσα, σκάθε, λέει εδώ πόσες φορές το μήνα, 5 φορές την εβδομάδα. Δεν είδαμε εδώ πίσω ότι τους κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τους λένε ότι η σκοπιά, ναι, θα σας κρίνει. Αυτά που ζητούσες τώρα με την πληρωμή.
Ναι, αυτά εδώ. Άσε τα επιμέρους. Ναι. Εδώ τι λέει. Απόδειξη. Πήρε η τρελή. Ναι. Τι λέει εδώ πέρα, διαβάστε. Απόδειξη πράξεως δραχμών 199.000 ο υπογεγραμμένος εξπαρά της Γεωργίας Καρίδη. Ποιος είναι ο υπογεγραμμένος? Ο υπογεγραμμένος είναι ένας αλτιμπάκος επίσημος περιοχής. Καρίδη, 4 δραχμές 190.000 ως δάνειο προς την συνέχιση... Συνέλευση. Συνέλευση περιφέρειας. Περιφερίας. Και θα επιστραφούν εφόσον ζητηθούν παρά της ιδίας. Μάλιστα. Η Καρή δεν τα ζήτησε, πάει άλλος από πίσω της. Ναι. Τώρα βλέπεις, τα βρήκα, δεν πού να θυμάμαι. Ναι. Τι λέει εδώ, η υπεύθυνη δήλωση. Προς την, μάλιστα, δικαστική. Όχι, 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 ναι, εγώ την έβαλα να κάνει παιδιά, να μην βρω εγώ τον πελά μου. Εγώ σκέφτηκα και έδωσα εις τον τιμολέοντα βασιλείου 500.000 δραχμές για να τα δώσουν στον Μπέθελ των Αθηνών. Στο γραφείο. Μπέθελ. Ναι, Μπέθελ. Οίκος Θεού λέγεται. Εβραϊκά ονόματα. Το σωματείο. Μπεθήλ. Εβραϊκά ονόματα. Εβραϊκή λέξη. Των Αθηνών, δηλαδή βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά, κανένας άλλος δεν ευθύνεται. Για να μην βρούμε τον πελά μας. Ότι φάγαμε τα λεφτά εμείς. Τα πήρε ο τιμολέων βασιλείου, την έψησε την τρελή και την πήρε. Υπογράφει η Γεωργία Καρίδη και μάρτυρες. Εμείς ήμασταν επίσκοποι. Ο άλλος ήρθε επίσκοπος περιφερίας. Βακύπουλος. Υπογράφεται. Βεβαίως μάρτυρες. Mm-hmm. Και υπογράφει η τρελή. Mm-hmm. Έδωσε τα λεφτά σε ξένο παράγοντα, επίσκοπος περιοχής. Mm-hmm. Πήρε τα λεφτά από την τρελή. Εγώ αν το αντιλαμβανόμουν θα σε άφηνα τα δωείς. Εδώ τι λέει. Άλλη υπεύθυνη δήλωση. Να μην δεθούμε εμείς και κατηγορηθούμε ότι φάγαμε λεφτά. Για μας λένε τα κύριε Κοντά. Ο Χρήστος Αχιλλέος Βαγκύπουλος ουδε μία σχέση την άλλον ευθύνη φέρει εις την μετάλλον οικονομικό μου συναλλαγή επιθυμία μου της απόψεων περί διαθήκης μου ή δωρεάς. Ή δωρεάς τις οποίες έκαμα ή θέλω κάμει. Συζητιόταν να την πάει το σπίτι. Ναι. Τριώροφη οικοδομή. Ναι. Και λέω κοίταξε μη μας μπερδέψεις και εμάς θα υπογράψεις ό,τι θες κάνε κόψε το λαιμό σου. Αλλά όσο είμαι εγώ εδώ πέρα μέσα από το σπίτι δεν το δώσεις αυτούς. Μόνη της τρελή. Πάει το σπίτι. Το φάγαν. Μόλις έφυγα. Δεν πέρασαν τρεις μήνες, την έβαλαν και υπέγραψε. Το να θέλει κανείς να δώσει κάτι, είτε σπίτι είναι αυτό, είτε μια δραχμή. Είσαι κληρονόμος. Στην Κέρκυρα φάγανε 2,5 δισεκατομμύρια κτηματική περιουσία. Χιτήρης Ανδρέας, Μαρία Παπαϊωάννου, γριά, με κουλά χέρια υπέγραψε. Νόμιμα τα φάγανε. Δεν λέω παράνομα τα φάγανε. Τα νόμιμα καταγγέλλονται. Τα παράνομα κατηγορούνται για μένα. Επειδή είναι νομιμοποιημένες οι καταστρατηγίες και οι δικοπραξίες αυτές, γι' αυτό τις καταγγέλλω. Κοιτάξτε να σας πω τώρα κάτι. Εμάς... Θέλετε να δείτε και το στοιχείο το άλλο. Κάπου αναφέρεται μες στο βιβλίο εδώ πέρα και λέει και το φύλλο και τη σελίδα και το βιβλίο. Αλλά δεν μπορώ γιατί είμαι πολύ... Εδώ είναι 400 σελίδες βιβλίο. 400 σελίδες από τη Λύκειο δεύτερος τόμος και θα καθίσεις να γράψεις. Θα χρειαστεί όλο το οικολογικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών για να γίνει χαρτί. Και πάλι δεν θα φτάσουν. Το τι έχουν κάνει αυτοί σε 130 χρόνια ιστορίας τους. Εδώ ένα άλλο δείτε τώρα τι λένε. Άρα, ορίστε, εδώ άλλο. Διαβάστε. Τώρα τους κατηγορεί αυτός. Τον πήραν 50.000 και 5.000. Ορίστε. Αγαπητέ αδελφέ, σας είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά σας, για την υποστήριξη του έργου κηρύγματος της Βασιλείας στο ποσό που αναγράφεται παραπάνω. Με αυτά τα χρήματα θα συνεχίσουμε να απλωθούμε το έργο κηρύγματος των καλών νέων της Βασιλείας. Ξέρετε τι δουλειά κάνει αυτός. Μάρμαρα τρίγω άνθρωπος. Η γνώση για αυτή τη Βασιλεία φέρνει χαρά σε εκείνους που μαθαίνουν για τις ευλογίες και θέτουν πίστη στο βασιλιά της. Ναι. Είμαστε βέβαιοι ότι ευχαριστείτε συχνά τον Ιεχωβά για τη χαρά που ανήκει στην πίστη σας. Έφημος μία. Ναι. Πενσιλβάνια. Μπράβο. Το χαρτί της εταιρείας. Μάλιστα. Θέλετε να δει και ένα άλλο τώρα. Αυτό που ζητάτε δεν μπορώ να θυμάμαι πού ακριβώς, αλλά τα έχω συνημμένος όλα και επισταμένος. Τώρα θα δείτε κάτι άλλο που θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Εξαπίνει συλλαμβανόμενος, δείξτε μας και αυτό, δείξτε μας και αυτό, να ξέρω. Εδώ έχω τους φακέλους.
Για το θέμα, έγραψε κάποιος στον οικονομικό ταχυδρόμο και Χούντα ότι πώς είναι δυνατό να δίνεται στους οπαδούς, στους μάρτυρες του Ιαχωβά η δυνατότητα να αγοράζουν εκτάσεις γης τη στιγμή που σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν τους δόθηκε η άδεια να κάνουν αυτές τις αγορές που κάνανε στη Θήβα, και από την άλλη μεριά να αρνούνται να υπερασπίσουν αυτή τη γη. Κανονικά, αφού αρνούνται οι κύριοι να υπερασπίσουν τη γη που είναι γεμάτη και ποτισμένη με αίματα και κόκαλα μαρτύρων και ηρώων, θα πρέπει να μην τους δίνεται το δικαίωμα να την αγοράζουν. Να καταργηθεί δηλαδή το δικαίωμα της αγοραπολισίας γης. Τότε με τα πείτε αυτά για την Παπαρίγα είστε σουβινιστέ. Ορίστε ποιους παραπλάνησαν νομικούς. Ο Ρέπας. Και εσύ είναι αυτό. Τι είναι αυτό, κύριε? Διαβάστε το. Ποιοι είναι οι προτάτες εδώ πέρα που υπογράφουν? Γιατί κάτι πανεπιστημία και ορίστε. Τι υπογράφουν? Για να βγουν οι 400 αντιρρησίες από τη φυλακή. Κοιτάξτε ποια ονόματα. Αυτό είναι σκοτεινό. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Σεβασμιόμενοι, είμαστε μια από τις τρεις ομάδες οργάνωσης διεθνούς. Σύλλαγη στο Μητροπολίτη. Στο Αυγούριο της Ουκρανίας. Μισό λεπτό. Σεβασμιότατε. Α, μπράβο. Ποιος είναι ο σεβασμιότατε? Ένας Μητροπολίτης. Πού? Κάπου στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια από τις τρεις ομάδες οργάνωσης διεθνής αμνηστίας στο Αμβούργο της Γερμανίας και έχουμε αναλάβει φροντίδα των πολιτικών φυλακισμένων στην Ελλάδα. Ψέματα! Αντιρρησίες, συνειδήσεις και διαρνούν να κρατήσουν όπλο και να εκτελέσουν ως δυτική υπηρεσία. Όλοι αυτοί είναι μάρτυρες του Ιαχωβά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δεσμοθετήσει σε μια πολιτική υπηρεσία για αυτούς τους νέους, αλλά σήμερα δεν έγινε τίποτα. Η Διεθνής Αμνηστία είναι γνώμος 130 Έλληνες νομικούς που υπέγραψαν και κυκλοφόρησαν την έκκληση για αποφυλάκηση των αντιρρησιών συνείδησης. Αντίγραφο της οποίας σας οκλείουμε. Όπως μαθαίνουμε, η αντίσταση μερικές φορές δεν προέρχεται τόσο έντονα από στρατιωτικούς πολιτικούς κύκλους όσο από εκπροσώπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Γι' αυτό σας γράφουμε σε εσάς και να σας παρακαλέσουμε να εξετάσετε με ευρύτητα πνεύματος την έκκληση των Ελλήνων νομικών και να θελήσετε να συμφωνήσετε ώστε Ελλήνων νομικών να δαπανούν τον χρόνο στις φυλακές και να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν κάποια κοινωνική υπηρεσία που θα ωφελήσει τη χώρα. Μπράβο, θα ωφελήσει τη χώρα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε μέσα σε ένα-δύο λεπτά να ανατρέψω και τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Συγγνώμη, μη βιάζει. Αυτοί είναι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι πολλοί. 18-20 μάρτυρες του Ιεχωβά, δικηγόροι. Πού? Στον αδικό χώρο. Και είναι μπερδεμένοι, εγώ τα σημείωσα. Στο νομικό 130 δικηγόροι. Και ο κύριος Μανολεδάκης, ο κύριος καθηγητής που μας παρουσιάζεται ότι οι διαμάχες αυτές, οι διαλύσεις οικογενειών, οι καταστρατηγήσεις νόμων, θεσμών, ο υβρισμός του ελληνικού έθνους, η εξαθλίωση του ελληνικού έθνους, τα ραπίσματα της Ελλάδος εξαιτίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, είπε ο κύριος Μανολεδάκης στο περιοδικό του, παρατηρήσεις, μάχες ιδεών. Υπογράφηκε ο κύριος Τάκης Παπάς, ο πρόεδρος του, του δικηγορικού συλλόγου. Ναι, πρόεδρο. Αυτό είναι απαράδεκτο φυσικά. Όχι απαράδεκτο. Εγκληματικό. Όχι απαράδεκτο, αλλά και κάτι άλλο. Κοιτάξτε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Όχι. Μα ή βάζουν το όνομά του έτσι. Μισό λεπτό. Ή ο άνθρωπος παραπλανήθηκε. Θα έχει αντίλογο. Θα έχει αντίλογο. Δεν μπορεί τώρα. Λείπει εδώ, δεν μπορεί να μιλάμε για αυτόν. Μα δεν είναι παρόν. Δεν είπαμε και τίποτα. Γι' αυτό και εγώ δεν αναφέρω τα όνομα. Λέμε δέτε εδώ πέρα τι γίνεται. Θα τους καλέσουμε και εφόσον θέλουν θα έρθουν να μας πούν γιατί μπορεί να μην ξέρουν και τι υπογράψανε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ωραία, μπορεί. Και λέμε καλή πίστη και καλή συνείδηση. Μπορεί να το κρατήσουμε. Γιατί είναι μπορείτε λέει να το κρατήσετε. Ωραία. Έχω 500 άλλα τέτοια. Πάει καλά. Πάρτε το αυτό. Πάρτε και αυτό. Πέστε τι θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, θέλω να πω κάτι σοβαρό. Επειδή συνέχεια επικαλούνται το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης ουφωνεύσης για να πούν τάχαμε ότι γι' αυτό δεν πολεμάνε. Πρόκειται για άλλη μια διαστρέβλωση χωρίου. Ο ίδιος που πήρε τις 10 εντολές ήταν ο Μωυσής, που πήρε και το ουφωνεύσης και ο οποίος έκανε πάρα πολλούς πολέμους από την Αίγυπτο για να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Το ουφωνεύσης σημαίνει σαν ιδιώτης, επειδή δηλαδή ο άλλος μου πήρε το χτήμα ο γείτονας ή επειδή μου πήρε το πρόβατο ή το κατσίκι, δεν θα πάω εγώ να το σκοτώσω, σαν ιδιώτης, για ατομικούς και προσωπικούς λόγους. Σαν όργανο όμως της πατρίδας, είμαι υποχρεωμένος. Άλλωστε ο Χριστός είπε απόδοτε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα και τα του Θεού το Θεό. Αποδίδω τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα, υπηρετώντας την πατρίδα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μόνο ο πόλεμος την πλευρά τη δύσκολη, αν θέλετε, τη σκληρή, αλλά έχει και την πλευρά της θυσίας. Επομένως, αρνούμενοι οι ψευδομάρτυρες, τέλος πάντων οι αιρετικοί αυτοί, την στρατιωτική θητεία, αρνούνται και τη θυσία. Και υποκριτικά μετά πληρώνουν φόρους
για να αγοράζονται όπλα, αφού το ξέρουν ότι. Άρα φάσκουν και αντιφάσκουν και με τον εαυτό τους. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος ο Χριστός αγαπούσε την πατρίδα του, άλλωστε στη Σαμαρίτιδα είπε ότι εμείς οι Ιουδαίοι κλπ. Όλοι λοιπόν η πατρίδα αγαπάται από τον είπε πραγματικό. Είναι πολύ λογικό. Ναι. Είπε για την ειδηφορία, είπε κάτι πολύ τετράγωνο. Ναι, ναι βέβαια. Δεν ξέρουν ότι αγοράζονται όπλα τα περισσότερα. Έχουμε εδώ ανοίξει ένα πολύ μεγάλο. Πέστε μου τώρα κάτι. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Θέλω κάτι άλλο. Είπα προηγουμένως ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας εδώ και διεθνώς. Κοιτάξτε και κοιτάω. Χούντα, εσείς θέλετε μια και κάτω. Μια και κάτω. Το βιβλίο μου τα λέει. Καλά, δεν μπορείτε να μου πείτε δύο κουβέντες. Γιατί? Γιατί με λέτε τώρα να ανοίξω ένα πλάνο τέτοιο που δεν θα μπορέσω στον χρόνο αυτόν να σας κατατοπίσω. Δεν κατηληφθήκατε που σας είπα μόνο στο θρησκευτικό επίπεδο του τομέα που εργάζεται το σιωνιστικό κίνημα. Απ' εδώ δεν πήρατε αιχμές. Ακούστε κύριε Βατζίπουλε, μπορείτε... Πού στη σκοπεύει. Ακούστε. Σας είπα για περσικούς. Ακούστε. Για... Ακούστε. Επανασύρεις. Ακούστε. Μπορείτε μέσα σε 5 λεπτά, για να μην σας πω σε 3 λεπτά, να μου δώσετε τους τίτλους, όπως βάλατε στο βιβλίο σας εδώ που λέτε, έχετε ένα τίτλο εδώ. Ναι. Και μέσα λέει ότι λέει, να μου δώσετε έτσι με τίτλους, επιγραμματικά, μία απάντηση σε αυτό. Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας εδώ και διεθνώς. Νομίζω θα μου πείτε. Ναι. Ένα, δύο, τρία, ναι. Τέσσερα, πέντε. Δεν είναι οι στόχοι της εταιρείας. Mm-hmm. Είναι συλλογικό το κίνημα. Δηλαδή. Η εταιρεία εκπροσωπεί το θρησκευτικό τομέα του κινήματος. Μάλιστα. Του παγκόσμιου σιωνιστικού κινήματος. Μάλιστα. Που οργανώθηκε από τον Ιωσήφ Ραβίνοβιτς, από τον Ιουδαίο δημοσιολόγο που έβγαζε την εφημερίδα στην Αγγλία Ιουδαϊκό Κράτος, τον πρωθυπουργό της Αγγλίας εν έτη 1878 Λόρδο Βίσκοτφιλτ Ισραήλι, που δημιούργησαν το Βερολίνιο Συνέδριο για τον Εβραϊκό λαό να τους δοθούν παραχωρήσεις στα θρησκευτικά και πολιτικά τους δικαιώματα. Η Ρωσία ήθελε να καταλάβει τα Δαρδανέλια και την Κωνσταντινούπολη. Φρενάρισε η Αγγλία με πρωθυπουργό το Λόρδο Δισραέλη και έγινε το Βερολίνιο Συνέδριο. Ο Χέρνς βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Θεόδωρος, ήταν ο πρωτάτος του σιωνιστικού κινήματος που απετέλεσε το 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας το πρώτο παγκόσμιο οικουμενικό συνέδριο της Ιουδαϊκής Διασποράς ανά τον κόσμο. Μετεχόντων Ρότσιλ, Χίρς, Μοντεφιόρε, Χέρς, Δισραέλη, του Λόλου Βίσκοτφιλ, αυτόν τον πρωτάτον, Ρόσελ, Ρόδερφορ, και εκεί κάνανε το συνέδριο και βγήκε η απόφαση του καταστατικού. Τι είναι ο σιωνισμός, τι θα κάνει τώρα πλέον. Απ' εκεί εγγράφησαν τα μυστικά πρακτικά, 24 μυστικά πρακτικά, που άφησαν σκόπιμα να διαρρεύσουν έξω για να επέλθει σύγχυση στο κοινωνικό. Και όπως μέχρι σήμερα άλλοι λένε, άσε τα πρωτόκολλα τους όπως αγλαμάρες. Οι άλλοι λένε, ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχει μια έρευνα, μια μελέτη, που βγαίνει η εικόνα από τα κομμάτια του ΠΑΣ, ίδια λέει ο Ρόσιλ, ίδια λένε τα πρωτόκολλα, ίδια λέει και το κράτος Ισραήλ. Όλα μέσα είναι. Άλλο ρωτάω τώρα. Τι άλλο σας πω. Όταν με λέτε τι σκοπεύει η εταιρεία. Δεν είναι στο χέρι της εταιρείας. Το 1931 κύριε, μιλάτε για μια παγκόσμια οργάνωση αυτό. Η οποία είναι εβραϊκή κατά βάση. Η Μάρτυρος του Ιεχωβά, καθαρά εβραϊκή. Μάλιστα. Η οποία θέλει να κατακτήσει τον κόσμο. Αυτό ναι, λέτε. Αυτό. Οικονομικά, θρησκευτικά, πολιτικά. Ναι. Αυτό λέτε. Δηλαδή να μας βάλει. Θα φύγει ορθοδοξία. Λεπτό. Θα φύγει η Ορθοδοξία. Θα φύγει. Πού θα πάει. Εδώ που θα πάει, θα αφανιστεί. Η Ορθοδοξία. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Ο δεύτερος στόχος ποιος είναι. Ο δεύτερος στόχος είναι να αναστηθεί ο Αβραάμ. Δεν θα αναστηθεί αυτός. Πάμε παρακάτω. Θα τον αναστήσουνε και άμα δεν τον πιστέψεις θα έχει ιχτρά αποτελέσματα. Γιατί θα στον δείξουν και από τηλεόραση. Αφήστε κύριε. Και άμα θες πες ότι δεν είναι. Το γράφει εδώ η Σκοπιά. Το γράφει εδώ η Σκοπιά. Άμα θέλεις πες ότι. Όχι παραμύθια εδώ κύριε Βαγγελίδη. Δεν ξέρω τι είναι παραμύθια. Μα αυτά τα παραμύθια σας φτάσανε σήμερα
Με αυτά τα παραμύθια. Εσάς φτάσανε, κύριε Κατσίκουλε, όχι εμένα. Όχι. Εσείς είστε επίσκοπος. Εσείς γίνατε επίσκοπος, εγώ δεν έγινα επίσκοπος. Έφυγα πριν 13 χρόνια. Με συγχωρείτε. Και καταγγέλλω καθημερινώς. Με συγχωρείτε. Και αδιαφορούνται, αδιαφορείτε όλοι. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Εσείς γίνατε επίσκοπος, εγώ δεν έγινα. Συγγνώμη, εξαιτίας ότι έγινε επίσκοπος. Με συγχωρείτε, προχωρώ. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι θέλουν να διώξουν τον χριστιανισμό. Εγώ σας ρωτάω, δεν είναι τίποτα κακό. Σας απαντώ. Το δεύτερο που θέλουν να κάνουν, τι, να μας βάλουν μια κυβέρνηση που θέλουν εκείνοι. Ναι. Α, μάλιστα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι σιωνιστές. Αυτοί είναι οι υπάλληλοι. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί είναι νερό. Νεροκουβαλητές. Νεροκουβαλητές. Τα λεφτά στο Brooklyn. Καλά, εκεί πέρα εντάξει. Από το Brooklyn που πάνε μετά. Δεν καλά, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Προχωρούμε. Δηλαδή να μας βάλουν την κυβέρνηση που θέλουν. Να φύγει ο χριστιανισμός. Να μας βάλουν την κυβέρνηση που θέλουν. Πάμε παρακάτω. Και τι άλλο. Πες, εσύ σου είχα. Εσύ να μου πείτε, εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Ψάχνω. Είπες να μας βάλουν. Δεν θα σε βάλουν εδώ στην Ελλάδα την κυβέρνηση που θέλει. Πού θα τη βάλουν. Παγκόσμια κυβέρνηση. Α, παγκόσμια. Ναι. Με έδρα τι. Με έδρα Ιεροσόλυμα. Α, Ιεροσόλυμα. Οι Δελφοί θα λέγονται Ιερουσαλήμ. Μην με κάνετε και γελάω τώρα. Ναι, γελάσα. Ναι, όμως με αυτά τα γέλια, συγγνώμη. Με αυτά τα γέλια πάνε στις Βρυξέλλες και υπογράφουν όλοι. Παρακαλώ, yes, παρακαλώ και Χούντα, εδώ στο περιοδικό του στη ζωή των χιλιαστών λέει, σας τα διαβάζω, αναμφιβόλως κατά τον ορισμένο καιρό ο Μέγας Θεός θα κάνει ώστε ο Αβραάμ και ο Δαβίδ και οι άλλοι να σταθούν στην πόλη την Ιερουσαλήμ και διαμέσου του ραδιοφώνου να ομιλούν σε όλους τους λαούς της γης όπως ακούσουν και γνωρίσουν ότι δεν υπάρχει Θεός εκτός του Ιεχωβά. Και λέει, η Ιερουσαλήμ θα γίνει η γήινη έδρα της κυβερνήσεως. Είναι τα βιβλία τους, η ζωή 348 σελίδα και 312. Αυτό λέμε, κύριε, δεν τα λέμε εμείς. Ορίστε εδώ και ίσως. Μου λέτε είναι για γέλια. Αυτά λέμε. Αστεία, αστεία. Ξέρεις τι λέμε εμείς από την Κωνσταντινούπολη. Γιορέ συγχωρετά, γιορμέ συντορμπαντά. Το κατάλαβες. Αστεία το είπα. Ένα πολύ... Δεν το κατάλαβες. Ένα πολύ σοβαρό για να δείτε την επίδραση του σιωνισμού. Εδώ στην παλιά του Σκοπιά, Σκοπιά του πύργου. Ορίστε. Έχουν το σταυρό. Βλέπετε. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Έχουν και το Χριστό σταυρωμένο στο παλιό τους βιβλίο Ζωής, σελίδα 207. Προσέξτε η επίδραση του σιωνισμού. Παρουσιάζουν τον Χριστό σε πάσαλο, καταργούν έτσι το σταυρό. Ορίστε. Και αφαιρούν το σταυρό από τη Σκοπιά. Βλέπετε σταδιακή επίδραση του σιωνισμού μέσα από το σταυρό. Ερχόμαστε αλλιώς τώρα όμως. Άσου. Στον πάσαλο ο σταυρός, αλλά ξυρισμένος ο Χριστός. Ξυρισμένος και ο ληστής, αλλά ο ληστής που δεν τον πίστεψε ξύριστος. Α, πάρει και ένα άλλο. Βλέπεις. Και επειδή ο κουρέας τον εμπόδιζε του στεφάνι, του πέταξε το στεφάνι του αγκάτινο. Και έτσι έχουμε ένα Χριστό ξυρισμένο, με έκαναν και ξύρισα του μουστάκι μου κι εγώ. Γιατί με δείχναν αυτή τη φωτογραφία. Αλλά μετά, να γιατί ο Ιωάννης δεν ήθελε να το βαφτίσει. Γιατί είχε γένεια. Του λέει, πάνε να ξυρίσου, ρε. Γι' αυτό φαίνεται του είπε ο Χριστός, άφες τώρα, ας πράξουμε πάση δικαιοσύνη. Βάφτισε με τα γένεια. Να το δείξουμε αυτό για να κοιμήσει παρακαλώ. Αυτά τα κομικό τρόπια. Στην εκτέλεσή του ξυρίστηκε πρωί-πρωί ο Χριστός. Πέρασε ο μπαρμπέρες. Είδατε αυτά τα κομικό τραγικά δυστυχώς. Και τι ξύρισμα, ραφινάρισμα. Δεν πεις. Τα πεις γέλια. Ναι, αλλά τα πιστεύουν οπαδοί αυτά. Τα πίστεψα και καταρριμάχτηκα. Γιατί δεν είχα ιδέα περί Χριστού. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εσύ που γελάς και με κοροϊδεύεις, κύριε Χούντα. Δεν σας κοροϊδεύω. Ήξερες από Χριστό. Δεν σας κοροϊδεύω. Ξέρεις από Χριστό. Κάτι ξέρω. Εγώ δεν ήξερα. Με μαθημάνα μου, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός. Ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, πατακός. Πάνε να συγκυρουνίσουν παιδάκι να βάζει Χριστοδοντάκι. Μετά εγώ κοίταζα να έβαλα Χριστοδοντάκι. Ναι. Αυτό το Χριστό ήξερα. Όμως τώρα λειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία. Μπράβο. Θέλει να πει. Μη βιάζεσαι. Ότι η Εκκλησία η Χριστιανική τον αποστράβωσε. Όχι τον αποστράβωσε, δεν τον ενημέρωσε εννοεί. Έτερον εκάτερον. Όχι. Άλλο, δεν διαφωτίστηκε όσο έπρεπε. Πρέπει όμως και εμείς, με συγχωρείτε, γιατί εμείς όταν είμαστε άρρωστοι πάμε στο γιατρό. Θα πρέπει τα κατηχητικά σχολεία να οδηγούν οι γονείς στα παιδιά και μην ξεχνάτε και τον πόλεμο μέσω του θρησκευτικού μαθήματος. Που προσπαθούν έτσι, το λέω, οι σκοτεινές δυνάμεις, αυτές δηλαδή που αφαίρεσαν το σταυρό από το κοντάρι της Εκκλησίας. Τη σημαία, συγγνώμη, αυτές που αφαίρεσαν
την υποχρεωτική στράτευση, αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να φέρουν. Σκοτεινή δύναμη είναι ο αρχιεπίσκοπος της Αθήνας. Όχι. Δεν μπορεί να βγει έξω να γυρίσει την πατερίτσα ανάποδα και να τους ανοίξει το κεφάλι. Όχι, γιατί πού ο χριστιανισμός δεν επιβάλλεται δια της βίας, την ορθοδοξία. Για ποια βία μιλάμε, να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πει το αυτό κάνει. Κύριε γιατί έγινε, το έχουν κάνει. Να τελειώνει τώρα εδώ μπροστά. Δεν τον είδαμε εμείς πουθενά. Συγγνώμη, ο πόλεμος μην γίνεται τώρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος πόλεμος γίνεται. Δεν υπάρχει πόλεμος. Ενάντια δεν υπάρχει αρχιεπίσκοπος. Δεν υπάρχει χριστιανική εκκλησία. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι άρρωστος. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Απολύτως σέβομαι το πρόβλημά του. Όφιλε, όπως θα όφιλα και εγώ και εσείς ο καθένας, να πει με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ άλλο. Να συνεχίσει κάποιος νεότερος σε μου και να πάρει την πατέρα διπλωμένη και να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι καλά. Έχουν γίνει, συγγνώμη, υπάρχουν εκπομπές στα κανάλια. Ναι. Η Εκκλησία έχει διαμαρτυρηθεί επίσημα. Ναι. Υπάρχουν μέσω όλων των δυνάμεων της. Σε διάφορα κανάλια έχει προβάλει την αντίθεση. Εμένα κανάλια, με κανάλια με μου διαμορφώνονται εμένα. Σας παρακαλώ κύριε Μισκόντε. Εάν ο Αρχιεπίσκοπος έβγαινε, ένας νέος Αρχιεπίσκοπος δυναμικός. Και πήγαινε και έλεγε, αυτό κύριε εδώ θα τελειώσει τώρα, απ' έξω από το Υπουργείο. Τι θα έκανε ο κόσμος, τι θα έκανε ο Υπουργός. Α, μπράβο. Τι θα έκανε, εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όταν γίνεται πόλεμος από εφημερίδες. Απαντήστε μου σε αυτό. Σας απαντάω. Ποιος σας εξέφρασε τρομακτική αντίθεση ο Αρχιεπίσκοπος στο αυτόματο διαζύγιο. Με συγχωρείτε, στο αυτόματο διαζύγιο. Και μάλιστα για πρώτη φορά η πολιτεία πήρε την απόφαση χωρίς την έγκριση της Εκκλησίας. Έγραψε η πολιτεία στα παλιά της παπούτσια τη γνώμη της Εκκλησίας. Την αντίθεσή της για το αυτόματο διαζύγιο. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος, με μπερδεύετε κύριε Χούντα. Θέλω να μου πείτε ότι αν η Εκκλησία. Τα ό,τι συζητάτε μεταξύ του κυρίου Παύλου. Για τις εκστρώσεις. Δεν έκανε τρομακτική διαμαρτυρία η Εκκλησία. Ποιος την άκουσε. Λέτε ότι η Εκκλησία αν ήθελε δεν μπορούσε. Σας ρωτάω. Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όχι. Είναι ανύπαρκτη δηλαδή. Όχι. Διότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κρατάνε τα γρανάζια. Ποια γρανάζια. Τα υψηλά κλιμάκια. Διότι, να το πούμε και έτσι. Τι κλιμάκια, πες. Ωραία. Ωραία. Είναι ο σιωνισμός έχει δύο πλοκάμια. Ναι. Το ένα είναι για τους θρησκόληπτους, είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και για τους υψηλά ιστάμενους είναι η μασονία. Αν θέλει να το πω, θα το ονομάσω. Τι να πείτε, δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Όχι, δεν είναι δικό μου. Έχω γραμμένο και μαγγίσει. Μισό λεπτό, κύριε. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μου επιτρέπετε. Όχι, εδώ διαφωνώ, διαμέτρο αντίθετο. Μου επιτρέπετε δύο λεπτά. Δεν είναι η μασονία. Μου επιτρέπετε. Με το σιωνισμό. Είναι η μασονία υπήρχε πρώτου σιωνισμού. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δεμένη στο άρμα του διεθνούς σιωνισμού. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Λέτε ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή ότι σήμερα η μεν αρχιεπισκοπή προσπαθεί, η δε μασονία που κυβερνά τη χώρα δεν της επιτρέπει. Ακριβώς. Ξέρετε τι είπατε τώρα. Τι είπα, μέσα από κανάλια. Μέσα από κανάλια. Συνειδητοποίησατε τι είπατε τώρα. Είπα, εγώ είπα κάτι που έχει ακουστεί και είναι γνωστό της πάση. Λοιπόν, εγώ δεν με βρίσκει σύμφωνο, ούτε με εκφράζει αυτή η συζήτηση που κάνετε με τον κύριο Ευάγγελο. Ακούστε, εγώ να ευχαριστήσω θερμώς όλους σας, γιατί βλέπω ότι εδώ απλώς κάναμε μια αρχή συζητήσεων, τις οποίες θα επαναλάβουμε. Ο χρόνος δεν μας παίρνει άλλο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε Καραμπάτση, θα τα πούμε σύντομα πάλι. Κύριε Βακύπουλε, θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Δεν φτάνει τόσο πόσες ώρες τώρα είναι να τελειώσουμε αυτά τα θέματα. Πάντως, οι κατηγορίες τις οποίες απευθύνατε είναι τρομακτικές. Ωραία, υπάρχει βιβλίο, η Ευρωμασονία ξεσκεπάζεται και παρακαλώ να καλέσετε και τον κύριο Λαμπρόπουλο που έχει γράψει βιβλία περί μασονίας για να σας αναπτύξει, δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, για να σας αναπτύξει. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ναι, αυτός που έχει γράψει τα βιβλία περί μασονίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσω παρακάτω. Εσείς πιστεύετε ότι η Εκκλησία, εγώ δεν έχω την πρόθεση να κατηγορήσω την Εκκλησία, είμαι στο πλευρό της Εκκλησίας. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Αυτό είναι έτσι. Έχουμε. Πιστεύω ότι η Εκκλησία προσπαθεί, αλλά ασκούνται πιέσεις από τις Βρυξέλλες, από την ΕΟΚ, οι οποίες λένε στην Ελλάδα, κοίταξε, για να έχεις όλα αυτά τα οικονομικά ωφέλη, πρέπει να υπακούσεις αυτά και σε αυτά τα πράγματα. Και προσπαθούν έτσι και να μας βάλουν στο λούκι, λοιπόν, το οποίο έρχεται, ναι, αλλά όταν εκβιάζουν την ελληνική κυβέρνηση, και σας είπα αυτό που είπε στον επίσκοπο Φλωρίνης, να το αποκαλύψω, ο Μακαρίτης ο Αβέρος, ότι ναι μεν εμείς θέλαμε όλοι να πηγαίνουν και να στρατεύονται, αλλά μας εξανάγκασαν από την ΕΟ. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και πέρα εκβιάζεται η Ελλάδα για να κάνει ορισμένες υποχωρήσεις σε θέματα πολιτιστικά και πίστεως. Ακούστε κάτι. Οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν στη ζωή δεν μπορούμε να συζητάμε. Το τι του είπε, αν του είπε του επισκόπου Φλωρίνης του Αβέρος, δεν έχει καμία για μας σήμερα
περιθώριο συζήτησης. Εκείνο που λέτε δικαιολογείται τώρα την ελληνική κυβέρνηση ότι πιέζεται από την κοινότητα να εφαρμόσει αυτά, ενώ εκείνη δεν το θέλει. Λέτε άλλο τώρα. Όχι. Μισό λεπτό. Εγώ ρωτάω κάτι. Η Εκκλησία θα κάτσει να ακούσει τι λέει η πολιτεία? Η Εκκλησία είναι αυτοδύναμη, είναι αυτοκεφαλή, σας παρακαλώ. Και έχει πλήθος πιστών. Θα βγει και θα πει: εγώ θέλω αυτά. Ο Αρχιεπίσκοπος με τη μαγκούρα. Την ξέρετε τη μαγκούρα που έχει? Συγγνώμη, δεν είπα διαφορετικά. Δεν είπα διαφορετικά προηγουμένως. Όταν μίλησα για μασονία, είπα και η μασονία πιέζει την κυβέρνηση. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν ταύτισα. Δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή οι μασόνοι είναι εναντίον του ελληνικού λαού. Των συμφερόντων. Εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως και προσπαθούν να την ισοπεδώσουν για να φύγει το τελευταίο τροπίδιο. Εδώ λέμε το εξής: δεν παίρνουμε όπλα. Καθίστε να το απλώσουμε. Δεν παίρνουμε όπλα. Άρα ναι, αλλά πάνω λέτε ότι είναι μασόνοι. Δεν τα βλέπω. Οι μασόνοι στηρίζει. Πάνε συμπλέον. Οι μεν είναι για τον απλό λαό, οι δεν είναι για τους υψηλά. Ναι. Και ασκούνται πιέσεις και από μασονία για τους υψηλά ιστάμενους και από τους... Κύριε Καραμπάτση, ναι, ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι ασκούνται πιέσεις από ψηλά. Συμπορεύονται, δηλαδή μια Ελλάδα χωρίς στρατό, χωρίς όπλα. Χωρίς όπλα και χωρίς ορθόδοξη πίστη. Άρα οι μασόνοι απεργάζονται εθνική καταστροφή. Αυτό είπατε. Αυτό είναι γνωστό, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Γνωστό. Έτσι είναι η μασόνη. Υπάρχουν βιβλία στο εμπόριο, μάλιστα, τα έχετε διαβάσει. Θα δούμε. Θα έχω εδώ εκπρόσωπο. Θα καλέσω να μας πει και εκείνος την άποψη. Εδώ, στο εμπόριο, υπάρχουν βιβλία που τα λένε αυτά. Αυτά που είπε ο κύριος Μανέας είναι αντίθετα με αυτά τα οποία είπε. Ναι, καλά. Εμείς κλείνουμε τη συζήτηση μας απόψε. Ραντεβού. Αυτά που σας λέω, ναι, υπάρχουν στο εμπόριο. Κλείνουμε. Ο σιωνισμός δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Του κυρίου Λαμπρόπουλου τα θα έχουμε, πάλι μία συνάντηση και μία συνομιλία, αλλά και με την άλλη πλευρά, όπως είναι το δημοκρατικό. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Ωραία. Έτσι είναι η συμμεταχείριση. Με ψηφία και ντοκουμέντα. Και το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Και σε πλατεία. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Η εκπομπή το ΜΕΣ τελείωσε εδώ. Με λίγη φασαρία περισσότερη από τις άλλες φορές. Όπως είδατε και ακούσατε όλα αυτά τα πρωτοφανή πράγματα, τα οποία εμείς και θα ερευνήσουμε, όπως κάνουμε και για τις προηγούμενες καταγγελίες και εκπομπές, θα βρούμε κάποια άκρη και σίγουρα θα πάρετε κι εσείς μια απάντηση όσο γίνεται πιο καθαρή. Όσο μπορέσουμε και θα μπορέσουμε. Ευχαριστούμε που είμαστε μαζί σας. Χαίρετε.